Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι... Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμηση των Οίκων, τον Γιάννη Θησιάπη στο production, τη Λέα Κουλιώνη και την Παναγιώτα Χαλκιά στη γραμματιακή υποστήριξη. Δεν κάνω. Το Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστήρα Απτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Δεν πίνω φραπέ κατά κύριο. Όχι, αν του Ζαΐρη θα το πιω εγώ, γιατί κάνει καλό ο φραπέ και ο Ζαΐρη. Ο Κλαδά, ο Ζαΐρη και η Αλίκη κάνουν τον καλύτερο καφέ στη Θεσσαλονίκη και τον καλύτερο ελληνικό καφέ τον κάνει ο φύλακα εδώ το πρωί. Που είναι και μακεδονικό. Για να μυρίσω. Του Ζαΐρη πρέπει να είναι. Για ρωτάτε. Δεν ξέρω. Τι. Έτσι, πίνεις ξένο καφέ, δηλαδή που έχει πιει ο άλλος. Εσύ από το κουτάλι που πίνουν την Θεία Κοινωνία που πίνουν χιλιά άτομα, δεν σε πειράζει, σε πειράζει ο καφές που θα πιω εγώ με το καλαμάκι δηλαδή. Εγώ ρωτάω εσένα. Εγώ ρωτάω εσένα ότι έρχεται ένα αγοράκι 19 χρόνια μια κοπέλα okay. Και βλέπει εσένα με τις μουσάρες σου εκεί, βρωμερό τύπο να πούμε. Ρωτάω κάτι εσένα, ναι, να πηγαίνει και να πίνει τη Θεία Λειτουργία. Πας να πιεις ρε μετά από. Τι να πω ρε φίλε, τι να σε κάνω. Συχαίνεσαι το καφέ τώρα εσύ. Στρατό τι έκανες. Στρατό τι έκανες. Στρατό τι έκανες. Έβασα τα χέρια μου μέσα στα μαγειρία, έφτυνα και έτρωγα. Τι έκανες. Έφτυνα στο καφέ και το πήγαινε στους ανθρώπους. Και τι. Λοιπόν.
Τέτοιο καλό άνθρωπο ήσουν, να έφτιανε τον καφέ και το πήγαινε στου ανωτέρου. Δεν είχαν αποδεκτό. Δεν είχε ανωτέρου εσύ. Εσύ ήσουν ανώτερο δηλαδή. Φυσικά. Εσύ ήσουν ανώτερο. Έλα ρε, πε τα θέματα. Το μοναδικό εξάμεινο μου. Με πηγαίνανε. Πήγε 6 μήνε φαντάρο. Φαντάρο 6 μήνε και το λε και το ξαναλέ. Εγώ δεν λέω ότι έκανα τίποτα ιδιαίτερο. Μα γινόταν πόλεμο και πήγαινα στο φυλάκιο που ήσουν εσύ οι Τούρκοι, θα μα είχαν πάρει εδώ πέρα τα σόβρακα ακόμα. Οι Τούρκοι και η σημαία θα πήγαν στο κουφόβουνο. Στο κουφόβουνο. Αφού είσαι κουφό από το νησί, στο κουφόβουνο δεν πήγαινε. Και ασκήσει έκανα. Τι έκανε ασκήσει. Τι στα σαγόγια σου έτρωγε εκεί πέρα από τα μαγειρία. Φίλο του μάγειρα ήσουν. Όχι, θυμάσαι ότι δεν είχα καμία σχέση την κοιλάδα σημαίνει να μετά τότε. Το έπαιζε γκόμενο τότε. Τέλο πάντων. Μετά έγινε σαν γουρούνι, το έπαιζε πάλι γκόμενο. Έλα ρε, πάνε στα θέματα, μεγάλη τρίτη. Μόνο σου λε. Μόνο μου λέω. Ότι οι παλαιότεροι, ναι, όταν βλέπανε κάποιον κύριο ο οποίο είχε κοιλά. Όχι παλαιότεροι. Οι γιαγιάδε μα. Οι γιαγιάδε. Ζήσαν πόλεμο και άμα βλέπαν κανένα χοντροπαλά σαν και εσένα, ξέρει τι λέγανε. Αρχοντάνθρωπο. Ένα κυλιακό. Ένα αφαλό σαν τα ψήρα πούμε, που κάνουν οι γιαγιάδε τι τυρόπιτε. Εσύ που κάνει kickbox, πόσο κυλιακό έχει. Εγώ. Για να... Τώρα έφαγα τι. Όχι, σήκωσε να πω πόσοι κοιλιακοί. Πόσοι κοιλιακοί είναι αυτοί. Τέσσερις. Πού τέσσερις, ρε. Μισό. Δεν τρέπεσαι λίγο. Τι να τραπώ. Λίγο ιερό και όσοι. Ιερό και όσοι. Έχεις γράμμωση. Τι να έχω γράμμωση. Έχεις γράμμωση. Εμένα το σώμα μου είναι σκληροτράχυλο. Ρε, μια χαρά είσαι. Τι. Έχεις καμιά γράμμωση. Δηλαδή, γράμμωση. Σε μένα. Ναι. Δηλαδή, έχω εσύ ένα σουτιέν της Λιάννης του Παπαδρέου, άμα το φορέσεις, δεν σε χωράει να πούμε. Έλα, δεν είναι τώρα τέτοια μέρα. Ο Χριστούλης τώρα θα πεθάνει την Παρασκευή. Δεν είναι καλή εβδομάδα τώρα. Έλα. Δεν είναι καλή εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα είναι. Μεγάλη εβδομάδα είναι των Χριστιανών. Λοιπόν, είμαστε με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Ναι, ναι. Οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τουριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας, αρκεί να κρατάτε την άδεια κυκλοφορία στο χέρι, να τηλεφωνήσετε το 18133 και όλα τα υπόλοιπα να τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Ναι. Γρήγορα, αξιόπιστα, ναι, και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, μόνο με ένα τηλεφώνημα με ένα. Στο 18133. Θέλεις τα μάξι του παππού σου, το θάβεις και τελειώνει. Ωραία. 9.55 γίνω το μήνυμά στο 54340. Ωραία. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Αρνιά, δίνουμε αυτό το Πάσχα εμείς. Όχι. Όχι. Δεν δίνουμε. Όχι, δίνουμε τα ψώνια της χρονιάς. Α, εντάξει, τα γλιτώσαν τα μπράκια. Μπράβο, γιατί είμαι βετσετσέρι εγώ. Τι είσαι? Βετσετσέρι. Συγκαμίζει τα λικέρι. Κρίμα τα αρνάκια. Βετζετέρι. Βέγγαμ πες. Βετζετέριαν πες. Βέγγαμ, ναι. Βέγγαμ. Όχι Βέγγαμ ρε. Σιγά μην είσαι και η Βέγγα στο συγκρότημα. Μην είσαι τώρα Βέγγαμ. Πάνε βαράτε τα καημένα τα ζωάκια, τα σκοτώνετε και πάτε τα τρώτε σαν τα γουρούνια. Αυτό είναι λέει κανιβαλισμός να πούμε. Τι χαρ. Χαρχάρ. Τα καημένα τα ζωάκια τη αυστένε ρε γουρουνάνε. Σαν το φίλο μου. Τα ψήνετε και όλα τα γυρίζετε γύρω γύρω. Είχε μέσα στο μαγαζί που ανέβηκα. Λέω τι έγινε. Μπλάτσα τε λακούμπα. Το έκανε στο μαγαζί. Κάνεις πίτες και έχεις κουβανές κατραγούδια. Τρώτε σαν τα γομάρια, κλείνουν οι αρτηρίες, οι καρδιολόγοι πανηγυρίζουν. Τι θέματα υπάρχουν τώρα, δεν είναι και θέματα. Να πω καταρχήν. Ότι... θα περάσει να πούμε εύκολα. Πολλοί ετοιμάζονται σίγουρα να πάνε κάπου το Πάσχα κοντά ή μακριά. Ναι. Καλό είναι να τσεκάρετε τα θαλάσσια του αυτοκινήτου. Μπείτε στο tireshop.gr, το κορυφαίο site για ελαστικά και βρείτε το καλύτερο ελαστικό για το αυτοκίνητό σας. Εκεί θα βρείτε και τα ελαστικά Nokian Tires, σκανδιναβικής τεχνολογίας που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε δοκιμές ασφαλείας. Πληκτρολόγησε tireshop.gr, μία λέξη, και μάθε για το μεγάλο διαγωνισμό του Nokian Tires που σου χαρίζει 4 ελάστικα και δωρεάν την τοποθέτηση των ελαστικών. Βέβαια. Λοιπόν, τι έπαθες, λέγει. Τίποτα, μια χαρά να περιμένω να γίνει το τέμι τελικά, να βγει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, να γίνει ένας τελικός με δύο μεγάλες ομάδες. Ένα 90 δίνει τον ΠΑΟΚ, ένα 90 δίνει την ΑΕΚ. Μισό λεπτό. Είναι δυνατόν τώρα να αποκλείσει ο Αστέρας Τρυπόλεως ή η Λαμία την ΑΕΚ? Άντε, η Λαμία έχει μια ελπίδα αγωνιστική. Γιατί δεν έχουν γίνει κατά το παρελθόν θαύματα και ιστορίες? Λίγα έχουν γίνει. Εδώ έφαγε 5-2 ο Ηρακλής από την Καστοριά. 5 έφαγε ο Άρης από τον Πανιόνιο το 79. Λίγα έχουν γίνει. Σε ένα παιχνίδι. Βρέτε σε διπλά παιχνίδια του βγάλαν έξω. Πλάκα κάνει. Κοίταξε. Δηλαδή. Άγιο Νικόλα Πάοκ. Εμείς με τη Μηχανιώνα, με το Σταμίδι, έβαλε hard trick να πούμε και ήρθε ο Βουλινός και μας παρακάλαγε να κερδίσουμε το Βόλο. Κάτι κέρδισε. Πλάκα κάνει. Ο Ποσειδώνα στην ΑΕΚ. Η Λαμία στην ΑΕΚ. Και βάλει τον κόλμη, κεφαλιά. Ο Μπρίτας το είχε βάλει. Το θυμάμαι. Βέβαια. Και πήγαν να αγοράσουν το μάτσι οι ΑΕΚτσίδες, δώσαν μια βαλίτσα στο 75ο λεπτό, μέχρι να πάει ένα χοντρομπαλά τα χρήματα, περάσαν 8 λεπτά. Ναι, βάλει και άλλο γκολ. Που δεν πρόλαβαν. Κατάλαβε τι γίνεται. Τα λεφτά τα πάσα στο 60. Επέστρεψε η βαλίτσα. Πήγε ο άλλο μέσα, έπαιζε το μάτσι τηλεόραση, πήρε ο άλλο τα λεφτά με τη βαλίτσα, περπατούσε. Πόσα είχε μέσα. Πού να ξέρω ρε κόκκινε πώς έχει. Έχει ενδιαφέρον. Πού να ξέρω πώς έχει. Έχει μερικές βαλίτσες που εξαφανίζονται. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει. Και μερικές βαλίτσες που πηγαίνουν και εξαφανίζονται. Αυτά τα ξέρετε εσείς οι Θεσσαλονικείς.
που όταν εξαφανίζει την βαλίτσα. Μιλάμε σοβαρά, είναι κορυδευό. Είναι. Σου λέω καμιά φορά. Σου λέω και εγώ. Εξαφανίζονται. Εσείς οι τίμοι άνθρωποι, οι Βορειοελλαδίτες. Λοιπόν. Ναι. Για πες και. Και έχασε η ΑΕΚ ένα μηδέν. Τι. Και εσύ δηλαδή υποθέτεις ή εικάζεις ότι μπορεί να γίνει και κάποιο. Το κύπελο είναι θεσμός εκπλήσεων. Ισχύει. Δεν είναι δεδομένο ότι πήγες και έκανες. Ισχύει. Τραβάει άλλος δυο σούτ από την περιοχή, τραβάει πάνω στο γάμα και μετά μπορεί να αλλάξουν σκηνικά ωραία να γίνουν. Εμείς θέλουμε βέβαια το πάω και την άξιο τελικό για να γίνει. Εσύ και το Βιετνάμ. Εγώ, ναι. Για τη δουλειά μας. Τι να πάω να δω, Τρίπολη να πούμε ΠΑΟΚ ή ξέρω εγώ Λαμία ΠΑΟΚ. Σαν χλαμάρες. Μοναδική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει ντάμπλ. Ναι, είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει ντάμπλ. Δεν στα καλά το ΠΑΟΚ. Στα πολύ καλά το του. Είναι σε πτώση ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι κυκλοθυμική. Καλό προπονητή. Σου θυμίζει λίγο η κατάσταση. Τι. Την εφορία που ήταν η ΑΕΚ πέρσι. Ναι. Και ότι ο ΠΑΟΚ πήγε και τη διέλυσε στο τελικό. Η ΑΕΚ πέρσι. Δεν η εφορία. Η ΑΕΚ πέρσι ήπια τις φάντες. Στα πω εγώ τα έργα. Δεν θα λες μάρκες. Ναι. Την ήπια. Τη sweep steak. Τι ήπια. Ήπια τις πορτοκαλάδες. Σκαλώσανε. Ο Λουφιμένεθ ήθελε μεταγραφές, δεν του έκανε ο άλλος. Έστησε μια ομάδα 4-4-2 με δύο εξτρέμ δεκάρια αργά. Τα δύο αργά δεκάρια είχαν το Μάτος και το Βιερίνια που ήταν σαν πολυβόλα. Φεύγει ο Βιερίνια και ο Μάτος σαν τα πολυβόλα. Άστα τώρα, δύο χάφηκαν αυτοί τρία ο ΠΑΟΚ και κλωτσιές ήταν η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φέτος όμως θα πάει 5-3-2 να παίξει το δεύτερο ρόλο. Μαθαίνω κάτω από την Αθήνα. Δεν θα πάει να χτυπήσει box to box τον ΠΑΟΚ. Έχει λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να αναλύσουμε, να πούμε. Έχουμε χρόνο όμως. Ναι. Να δούμε τι θα κάνουν τότε. Ναι. Τους ημιτελικούς οι οποίοι. Θα περάσουν. Λογικά θα περάσουν. Η λογική λέει αυτό. Να ήταν ένα 0, να ήταν κάποιες οπαδές. Εντάξει, το 2-0. Το 2-0, ρε φίλε, δηλαδή με τρία γκολ να χάσουν μου φαίνεται πάρα πολύ. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει. Άστο, άλλα θέματα. Τι έχουμε. Όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Θεωρώ... Το μάτι, γιατί το τρίβει το μάτι. Τι έχει το μάτι. Το μάτι. Ελλαργία στο μάτι. Όχι. Όπως είναι τα πράγματα, δεν κάνεις κινήσεις αμηχανίας κανένα φορά. Αμηχανίας, ναι. Τη μύτη μου εγώ. Ναι, άλλος κάνει τη μύτη του, άλλος κάνει το μάτι του, εσύ ναι. Δεν είναι κάτι. Και ξεκαλύζω τη μύτη μου και βγάζω από μέσα βρικόλακες, τους πετάω όταν έχω αμηχανία. Τώρα αυτό είναι τόσο ωραίο τώρα, αυτός που τα ακούγει τώρα και μήπως τα κάνεις και περιπλάκια. Ναι, μιας και είστε τόσο ευαίσθητοι άνθρωποι εδώ που εσύ ακούτε, ας πούμε, τώρα. Με συμμερικιά τι κάλος τρώει τώρα. Μπράβο, ρε, τα περιπλάκια από τη μύτη πολύ, στα... Πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι είστε. Δεν είναι θέμα ευαισθησία. Δεν πειράζει, είναι θέμα καλαισθησίας. Τα περιπλάκια είναι και ενιστήσιμα. Ενιστήσιμα, ναι. Ανάλογος. Ναι. Από σένα μπορεί να αρτήσιμα. Ναι. Λέγε θέματα, ας το πάω. Έχω θέμα, βρήκα θέμα φωτιά. Ναι. 42 αρνιά σώθηκαν χάρη στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό δημοσιεύεται σε αθηναϊκή εφημερίδα προκειμένη στον Ολυμπιακό. Ναι. Για δεύτερη σε χρονιά μειώθηκε αισθητά ο αριθμός των αρνιών που συμβλήθηκαν για χάρη της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Η ικανοποίηση υπάρχει στην κοινότητα των αρνιών μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, καθώς μόλις τρία μέλη του συμμετείχαν στους εορτασμούς. Είναι μάλιστα η δεύτερη σεζόν στην Ελλάδα που σώθηκαν δεκάδες αρνιά από το γεγονός ότι δεν είναι πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Αυτά και ποια εφημερίδα τα γράφει. Το έθιμο, το φως. Το φως. Το έθιμο που ξεκίνησαν οι ερυθρόλευκοι οπαδοί επιτάσσει το σούπλημα τόσο αρνιών όσο και των πρωταθλημάτων που έχουν κατακτηθεί. Ναι. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός έπαιρνε φέτος τον τίτλο, τα αρνιά που θα συμμετείχαν στους εορτασμούς θα έφταναν τα 45. Τι μου λες. Τελικά μόλις τρία χρειάστηκαν από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ναι. Με αποτέλεσμα να σωθούν 42. Ναι. Γράφει το φως. Ναι. Ναι. Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που μειώθηκε ζητά ο αριθμός των αρνιών, καθώς το πρωτάθλημα πήγε στην ΑΕΚ. Ναι. Αντί λοιπόν για 45 συμμετείχαν στους εορτασμούς, μόλις 12. Ναι. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν να μην σου κλείσει και τελικά ούτε ένα, καθώς ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει δώσει εντολή για δραματικό περιορισμό των εξόδων. Αξίζει θέλω να σημειωθεί ότι τα αρνιά που σούβλησε ολόκληρος ο ΠΑΟΚ των 93 ετών είναι ίδιος αριθμός που σούβλησε μόνος του ο Ντόμι στην αυλή του σπιτιού το 2009. Ναι. Αυτές τις βλακίες γράφει το φως. Ναι, και πουλάνε χίλια φύλλα. Άκου τώρα πώς. Ναι. Άκου τώρα πώς. Θα σου πω εγώ τώρα τι αηδίες γράφει το φως. Από πότε μετράει. Σταμάτα λίγο, σταμάτα. Περίμενε. Από πότε μετράει τα πρωταθλήματα. Σταμάτα ρε από πότε μετράει τα πρωταθλήματα. Το φως στο σπορ είναι κατάπτυστο. Όλοι οι Ολυμπιακοί όσοι ακούτε, Μετρόπολης, ρίξτε μια μούτζα στο γενικό διευθυντή του φωτός. Γιατί σας κλείνουν τα μάτια, σας δουλεύουν, σας κοροϊδεύουν και τα βρήκαν με το Μαρινάκι. Ο Μαρινάκης, με τα αρνιά κάνετε πλακίτσα. Ο Μαρινάκης είχε βάλει στο στόχαστρο το φως, φοβήθηκαν αυτοί οι κληρονόμοι του Νικολαίδη, οι γαμπροί των δύο τέκνων του Νικολαίδη, γιατί είχε κόρες ο Νικολαίδης, δυστυχώς δεν έβγαλε γιο. Και αντί να πάνε να πούνε ρε χοντρέ, θα κάνεις καμιά μεταγραφή που δίνουν τον ΠΑΟΚ ένα 80, ένα 90 φαβορί, ένα 90 υπομάτιος, ένα 85, ένα 90 φαβορί κάτω από δύο μονάδες.
Και αν πάρουν τρίτη φορά το πρωτάθλημα, τα αρνιά και αηδίες και σαχλαμάρες και αγελιότητες. Όχι. Σας δουλεύει το φως των σπορ κάτω στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα. Είστε χαϊβάνια οι οπαδοί του Ολυμπιακού, σας κοιμίζουνε. Ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή με ένα 90. Έρθει το Πασόκ, δεν έρθει η Νέα Δημοκρατία. Όποιος θέλει ας έρθει. Και οι παοξίδες είναι σε μια τέτοια ψυχολογική ανάταση και σε μια τέτοια φόρμα ψυχική. Και εσείς γράφετε για τα αρνιά αηδίες. Αλλά έτσι είναι όταν κάνεις κόρες και δεν κάνεις γιους να πάρει την επιχείρηση, να πούμε. Ήτανε δυο Παναθηναϊκοί παντρεύτηκαν. Σε αυτές πάει το φως στο σπορ. Ούτε χίλια φύλλα δεν απουλήσει. Κλείνει η παρένθεση. Εσύ με τα αρνιά σχαρίζει, τα χαλιά σχαρίζει, τα αρνιά σχαρίζει. Η ιστορία είναι ότι τον Ολυμπιακό του Μαρινάκη δεν τον κάνει κανένας κριτική ή φοβούνται. Ή έχουν πάρει γραμμή και είναι σε χούντα όλη η αθλητική δημοσιογραφία των Αθηνών. Σε χούντα! Η Αθήνα είναι σε χούντα. Τρομερή. Δεν τολμάει να μιλήσει άνθρωπος, τον κλείνουν στα ραδιόφωνα. Γι' αυτό λοιπόν τα Θεσσαλονικιώτικα ραδιόφωνα και οι σταθμοί, εγώ δεν θα πω στο Μετρόπολης για να μην φανούν ότι είμαι αβανταδόρος, παίρνουν και ακούνε παρηγοριά. Και άμα ήταν πιο έξυπνοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εδώ έχουμε βλακεία στο κεφάλι. Πακ, 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 πακ. Πέτσε λίγο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ΑΕΚ, να δεις τα ουράνια που θα πας. Πωλήσεις και ιστορίες. Πάω, πάω. Ο Ηρακλής, 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 Ηρακλής. Ποιος Ηρακλής και ο Θεόμος Θεμιστοκλής, ρε. Πάω, πάω. Άμα παίζανε λίγο, άμα παίζανε λίγο επάνω, εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο τα αθηναϊκά, τις αθηναϊκές ομάδες, αλλά έχετε το μυαλό σας οπάδι. Πάω, 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 πάω. Παίξε λίγο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, κάνε μια κριτικούλα. Ψόφι είναι όλοι κάτω με τα ίντερνετ να έρθουν στις εκπομπές της δικαίου. Τι με κοιτάς, δεν είμαι ωραίος, δεν είμαι ωραίος, τι με κοιτάς. Γιατί με κοιτάς. Δεν αφιβάλλω. Γιατί δεν αφιβάλλεις να με κοιτάς παράξενα. Με τον καβό το μάτι το ένα με κοιτάς. Τι. Όταν μιλήσω την ώρα που μιλάς, θα πεις ότι σε φρενάρω. Με φρενάρεις. Σε αφήνω γιατί με κοιτάς. Να το συζητήσω. Έχω άδικο, ρε. Καθόλου. Καθόλου. Πα, πα, πα. Ναι. Πα, πα. Αποφάσισε τι θέλεις. Έχουμε εδώ. Αποφάσισε τι θέλεις. Θες να μιλάω ή θες να σε αφήνω. Να μιλάς, δεν θέλω να μιλάς. Δεν θα αρχίσει τα μούστα. Όχι, όχι, λέει. Γιατί αρχίζει και λες ιστορίες. Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ 100%. Ναι, το είδες που συμφωνούμε. Μεγάλη εβδομάδα. Όχι 100%. Είναι χριστιανική εβδομάδα, γι' αυτό επειδή είσαι. Ούτε μία σχέση. Ούτε μία. Ούτε μία σχέση. Εντάξει. Όπως βλέπεις, η βλακεία είναι. Ποιος παίζει Μακεδονία Ανατολική, του Αλεξάνδρου η χώρα. Τι, ποιος. Τι είναι αυτό. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Ναι, είναι Ανατολική, Χαϊβάνη. Εντάξει. Ελληνική είναι και ελληνική. Δεν είναι μόνο ελληνική. Είναι και Ανατολική. Και όλοι είμαστε τατσάκια των Αμερικανών. Τατσάκια. Λέγε, τι ήθελες να πεις και σε διέκοψε εγώ τώρα. Mm. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο φθηνός λαϊκισμός δεν ήταν μόνο δικό μας προνόμιο. Το φως. Ναι. Δεν ήταν μόνο δικό μας προνόμιο. Έτσι, μπράβο. Τώρα βλέπετε ότι είναι παντού. Όταν ο άλλος δεν έχει να γράψει για την επιτυχία, έτσι. Σκαρφίζεται τι μπορεί να γράψει προκειμένου να αμφισβητήσει την επιτυχία του άλλου, να τον πικάρει και να βρει προφάσεις εναμαρτίες. Έτσι, πώς το πες? Προφάσεις εναμαρτίες, δικαιολογίες. Δηλαδή. Ο Μάρτινς είναι ένας αξιόλογος προπονητής. Πίνει ουσιάκι όμως. Αυτό αν πίνει με μέτρο. Το μάτι δεν το είδες. Τι μέτρο. Αν πίνει με μέτρο. Θολό μάτι, σαν τον Ανέστη Βλάχο. Κάνει καλά. Τι καλά κάνει. Όταν τον και τον βλέπεις ότι το βλέμμα του είναι σαν τον αλκοολικό. Όταν τον ακούω να λέει μετά το μάτι με τον Πανατολικό παίζανε με βατραχοπέδιλα οι παίκτες του Πανατολικού. Να λέει ότι τώρα φαίνεται η δυναμική της ομάδας μας. Ναι. Λέω κάτσε ρε φίλε. Αυτό είναι ευθυνός λαϊκισμός. Μπράβο. Δηλαδή να έβλεπα αυτές τις εμφανίσεις. Με άλλα λόγια να τους πούμε. Ότι οι μεταγραφές ότι αυτό δεν θα κάνουν. Δεν ξέρω να τα κάνουν. Γιατί δεν ξέρεις να τα κάνουν. Κάτι σαβούρες, κάτι σαπάκια γράφει το ρεπορτάζ, κάτι σεντερφόρ που δεν τα ξέρουν τη μάνα τους. Από Β' Γαλλίας. Από Β' Γαλλίας, τώρα τι Β' Γαλλίας. Να σου πω και το. Και το από Β' Γαλλίας. Άρε φουκαρά Ολυμπιακή, όπα δεν θα ήθελα να μου στη θέση. Ρε φίλε, ο Ολυμπιακός ήταν μια εταιρεία η οποία έβγαζε, πουλούσε. Έβγαζε, πουλούσε. Και πουλούσε και καλά. Έπαιρνε και από τα λεφτά από το Champions League. Σταμάτησε τώρα. Ήξερε τι έκανε. Τώρα που έκλεισε η κάνουλα. Τι έχει να του πει κάτω αυτά τα αρνιά που κοροϊδεύουν. Κάντε καμιά μεταγραφή, ρε! Ότι είναι στάχτη, σταματάτε. Κάντε καμιά μεταγραφή. Κάντε καμιά κριτική, ρε! Εκεί γαμπρί του Νικολαίδη, ρε! Φοβάστε, ρε, να κάνετε. Καλά κάνανε και. Φοβάστε, ρε. Καλά κάνανε και προσπαθούν να βγάλουν παίκτες από τις ακαδημίες. Ποιες ακαδημίες, ρε! Οι ακαδημίες, τα παιδάκια θα παίξουν. Είναι ο Ολυμπιακός. Και τι, τα παιδάκια θα παίξουν. Έχω τρέσει, πήραν χαμπάρι. Ο Κούτρης από πού είναι. Ο Κούτρης. Ναι. Ο Κούτρης, άμα βάλω. Είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ναι. Άμα βάλω εγώ την Ευγενία να τον τριπλάρει τρεις φορές τον Κούτρη, πέντε φορές ή τρεις φορές θα τον φύγει. Ποιο Κούτρη, ρε.
Ποιο κούτρι που ακούς που γράφουν να πουλήσουν το κούτρι. Είπα εγώ ότι. Ποιο κούτρι ρε. Λέω το ότι προσπαθούν να βγάλουν αυτό το μοντέλο είναι υγιές. Ένα 70 μπόι ρε. Το ότι θέλουν να βγάλουν από τις ακαδημίες. Τι να βγάλουν, τον Αδρούτσο δεξί μπάκι κάνε από χθες. Είναι υγιές. Υγιές είναι. Είναι υγιές. Καλά κάνουν. Αυτό έπρεπε να κάνουν οι περισσότεροι. Κάντε κριτική ρε. Σας παίρνουμε τους πελάτες ρε. Σας παίρνουμε τους πελάτες ρε. Δεν χρειάζεται το λες. Άστο να γίνεται. Ξέρω. Άστο να γίνεται. Λοιπόν, τίποτα άλλο έχουμε να πούμε σε πρώτο μισάωρο. Καλησπέρα, Καυτερά Μπουρίτος και Θερμοσύμφωνες Μερόδες. Ποιος είναι Θερμοσύμφωνες Μερόδες? Έτσι μας αποκαλεί. Άμα το βάλω στο ring και ένα δίλεπτο. Μεγάλη εβδομάδα να αποφύγετε τους περιττούς χαρακτηρισμούς. Ναι, ναι, ναι. Καλοί χριστιανοί, καλοί άνθρωποι. Τρεις φορές το χρόνο, τρεις φορές. Γρηγόρη, χθες στη Μαρμίτα πήγε μια γυναίκα λέει, που σας συμπάθησε λέει, και ήθελα να σε γνωρίσει προσωπικά. Καπαρωμένο σημαίνει να την πείτε την κυρία. Ναι, βέβαια. Το, αυτό το μαγαζί έκλεισε. Αυτό το κελεπούρι πρόλαβαν και το πήραν στο σπίτι, το μαντρώσαν. Εσύ είσαι το κελεπούρι. Το μαγαζί το δικό μου έκλεισε. Τι έκλεισε? Το έχω δηλώσει. Έκλεισε το μαγαζί. Έκλεισε γιατί δεν σκόνονται ο Λευγές. Γι' αυτό. Άμα σκόνονταν ο Λευγές, δεν θα έκλεινε το μαγαζί. Δεν έχω να αποδείξω κάτι. Τι να αποδείξει κάτι. Δεν το πατελό γιατί είναι τρίπιο εδώ, τι έγινε. Έτσι είναι, το στο έχω πει κι άλλο. Αυτά τα φοράνε τα νέα τα παιδιά, ρε. Τι είναι αυτά τα μπαλώματα εκεί, σαν βαμβάκια, ρε. Τι υπενήσε, δηλαδή. Τι υπενήσε με αυτά τα παντελόνια τα σκισμένα τα φοράνε νέοι άνθρωποι. Τι τα φοράς εσύ, Γιώργο Ξεκού. Εγώ κάτι φοράω. Εσύ που φοράς μόνο ό,τι βρεις. Έχω τη δική μου μόδα. Πάμε περισσότερο. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος, Πετκανίτσα, Δελφόν 101 και Μάρκο Βότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μπομπλάιζερ. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85 27 27. Εντάξει. Ο Γιώργος Τζέιμσον υπενθυμίζει 4-1 η ΕΛ, τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ το 85. Ναι. Αλλά τότε ήταν ένα παιχνίδι τελικός. 4-1 η ΑΕΛ. Τον Ολυμπιακό. Και η ΑΕΛ τι ήταν, ομαδάρα ήταν η ΑΕΛ. Βέβαια. Τι θυμάται την ΑΕΛ αυτός. Ύστερα το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να πάρει. Ήταν το σύνθημα τότε, δεν τα ξέρετε. Ήταν αποκέντρωση. Το ξέρεις εσύ. Αποκέντρωση. Πήγαινε ο Ανδρέας στο Κιλελέρ. Έτσι. Φώναζε ζήτω η Θεσσαλία, ζήτω η Πελοπόννησο. Ζήτω... Αποκέντρωση φώναζε. Φώναζε το σύνθημα. Και κέρδισε. Κέρδισε. Άρα ήταν ο ΠΑΟΚ στο κόλπο να φάει τα 4. Αυτό λες εσύ τώρα. Άρα ήταν αποκέντρωση και η Θεσσαλονίκη να κάτσει ο Παναθηναϊκός 2-2 με τον Εδεσαϊκό για να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν αποκέντρωση. Καλά έκανε και ήταν με τον ΠΑΣΟΚ ο ΠΑΟΚ τότε. Πάρε στα άλλα θέματα τώρα. Δημοσιογράφε Γρηγόρη Κόκκινη, ο Κούτρης από τις Ακαδημίες Νίκης Ρόδου λέει και μετέπειτα το Ρογοτέλη, όχι του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν είπα ότι το γνώριζα. Λέω. Άστο να πάει στο δεν είναι, λέω, από του Ολυμπιακού. Εντάξει, άστο. Οκ, okay, αν αυτό πιστεύεις ότι σε χάλασε την αισθητική, να είσαι καλά. Ποια αισθητική να μου χαλάσει, ψέματα είναι. Τον φίλο, λέω. Εντάξει. Πρέπει να είσαι σαφής. Δημοσιογράφος το είπε, ηρωνικά το είπε. Προφανώς για να σου πει ότι δεν ξέρεις το ότι ο Κούτρης ήταν από τις Ακαδημίες. Εντάξει. Εντάξει. Να μην φάει το μεσημέρι. Ο Αχιλλέας Ολυμπιακός λέει ότι έχεις δίκιο για το φως, με αυτά που λες. Για το φως. Ναι. Το φως είχε πριν 2 μήνες, το βρίζανε κάτω. Εγώ κατέβει στην Αθήνα. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Τα ξέρω. Τώρα το γύρισε το έργο. Υπήρχαν οι μαρινακικοί και οι κοκαλικοί. Ναι. Ό,τι και να γίνει, ναι. Όμως την εποχή κόκαλη δεν μπορεί να την πετύχει ο Μαρινάκης. Ναι. Εντάξει. Άψογος ο Ρατόπουλος όσον αφορά τη δημοσιογραφία της Αθήνας απέναντι στον Ολυμπιακό. Εδώ πάνε να μας πείσουν ότι ο Φορτούνης είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που σε κάθε μάτς κάνει 150 λάθη. Στη Σαλάνη μια μέρα, αν κάνεις μια βόλτα, 40 Φορτούνηδες καλύτερος από αυτόν θα βρεις. Ναι. Διαφωνώ με το φίλο. Όχι, εγώ εκνευρίζομαι. Εγώ εκνευρίζομαι. Και επίσης μας πείθουν ότι εσύ είναι καλός αμυντικός, εδώ συμφωνώ, που αν πάει σε παιδόπωτο. Σε παιδότοπο. Παιδόπωτο. Εσύ το λες έτσι. Μια μπάλα και τρέξουν τα παιδάκια πάνω του, θα πετάξει την μπάλα έξω. Ευτυχώς τους έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ και καιρό. Τουλάχιστον σκεφτόμαστε λογικά. Ναι. Χίλια μπράβο, Ραπτόπουλο. Ξέρεις τι σημαίνει, ότι ο Σισε, άμα τον κάνεις πίεση ψηλά ο αντίπαλος, δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα, την πετάει πλάγιο. Αυτό θέλει να πει. Δεν ξέρει να κατεβάσει την μπάλα. Κανένας στόπερ του Ολυμπιακού και κανένας μπακ του Ολυμπιακού, γι' αυτό έρχεται να πούμε Φουρτούνης 70 μέτρα πίσω και χάνει και ενέργεια. Ενώ ο ΠΑΟΚ τα τραβάει από τα μπακ. Και ο Μπίσεσβαρ έχει πιο λίγα μέτρα να πάρει. Αυτό επειδή σε βρίζει, αν θες το διαβάζεις. Με βρίζει εμένα. Πολύ ωραία. Εγώ δεν διαβάζω ευρεσιτικά. Ρε Ραπτοβλακόπουλε, δουλεύεις σε σταθμό που το μετατρέψατε σε ασπρόμαυρο κοτέτσι. Για το σταθμό το δικό μας λάθος. Ναι. Και πουλάς πρόλογο στους Ολυμπιακούς, μέτρα στο 44 και τα λέμε. Και να μην το διαβάσεις δεν με πειράζει. Πιθανό. Λοιπόν, εγώ το διαβάζω, ρε Λιμοτάγαρο. Το διαβάζω. Και έχω να σου πω ότι ο Ραπτόπουλος, όταν ο Σαββίδης πήγε στην Αμερική στον σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης, ο Ραπτόπουλος λέει μας κάνει κριτική, είναι κακός άνθρωπος.
Του είπαν και άλλοι γλύφτες εκεί στη Νέα Υόρκη. Κακός ο Ραπτόπουλος σας βρίσκει, κύριε Πρόεδρε, για να τους δίνει δωρεάν εισιτήρια με τα αεροπορικά και να πηγαίνουν πέρα δόθε γιατί είναι λιμά. Δεν τρέπεσαι. Ναι, όχι, δεν τρέπομαι καθόλου. Ο Ραπτόπουλος λοιπόν έκανε στο Σαωρίδη κριτική και στο Σούπερ 3 και στο Σκόρδα και σε οποιοδήποτε πέρασε από εδώ πέρα. Όταν ο Γούμενος είχε εδώ με τα μουστάκια πάρε δώσε, με πιάνα κάθε μέρα και μου λέγανε ο κύριος Γούμενος διαμαρτύρεται για την κριτική. Κάτσε καλά, μην έρθω εκεί έξω από το σπίτι σου και αρχίσω τις κουτουλιές στα θηροτηλέφωνα. Γιατί δεν ξέρεις πολύ καλά να κάνεις κριτική στο Ραπτόπουλος ή Ταγάρι που έχετε τους Νικολακόπουλους και τους δημοσιογράφους να φοβούνται το Μαρινάκι. Εμείς λοιπόν κάνουμε κριτική και στο ΠΑΟΚ και το Μετρόπολης δεν έχει πάρει φράγκο από το ΠΑΟΚ. Φράγκο δεν έχει πάρει και θα μπορούσε γιατί όλοι είναι μια χερούκλα απλωμένη. Δώσε και εμένα πρόεδρε. Έτσι μάθανε. Με τη χερούκλα απλωμένη. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Σαν τη δέσπο στον Άιθα, σαν τον Άιθα Ράπη. Δώσε με ένα φράγκο να περάσω. Κατάλαβες. Κόκκινε, τι έχεις να πεις για την αποχή των παικτών του Ηράκλη? Ναι, τι έχεις να πεις? Είναι απαράδεκτο το ότι ο Παπαδόπουλος έχει την ομάδα και δεν πληρώνει. Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Ντροπή. Εκεί οι αντάρτες της θύρας 10 γιατί δεν επεμβαίνουν, να πούμε. Τι έχουν εκεί με τον. Έχουν τα λεφτά να πληρώσουν? Όχι, δεν επεμβαίνουν να εναρχίσουν να πούμε τις διαμαρτυρίες. Γιατί κάνανε κριτική στους παράγοντες του Ηρακλή. Τον άλλο το φουκαρά που πέθανε από καρκίνο στο έντερο, τον πεθάνανε. Κάνανε εκεί πέρα κριτική και καλά κάνανε. Το Κατζάρα το κυνηγούσα στον περιφερειακό. Αν δεν είχε πολλά άλογα τα μάτια του Κατζάρα, θα μένω τον Κατζάρα τώρα. Τώρα γιατί δεν μιλάνε? Έχεις να πεις τίποτα? Κριτική γιατί δεν κάνουν? Λέγε ρε κόκκινε. Να διαφωνήσω. Μπορώ να διαφωνήσω. Σε ρωτάω και παπάντα. Συμφωνείς? Έπρεπε... Σήμερα πολύ συμφωνούμε ρε κόκκινε. Θα έπρεπε να έχουν ήδη επέμβει και να πούν τι γίνεται ρε παιδιά. Με φαίνεται πολύ παράξενο που συμφωνούμε σήμερα. Δεν μου φαίνεται καθόλου. Δεν ξέρω τι να πω να πούμε. Αλήθεια λες? Όταν λες αλήθεια τι να πω? Ωραία. Αλήθεια λες? Άλλο θέμα έχουμε. Γιατί δεν μιλάει κανείς? Το Λικουρέζο τον βγάλαν έξω. Άρα βρήκε λεφτά. Καλησπέρα. Παιδιά από τον σύνδεσμο φίλων Καζαμπάκα. Βρέαν ιστορία Ραπτόπουλο. Μεγάλη Πέμπτη στάβρωσαν τον Χριστό και πέθανε Παρασκευή. Δεν στο λέει κανένα τρελό θρησκευόμενο, αλλά τα βασικά. Καλά στο ότι τώρα μεγάλη εβδομάδα τα χαρτιά δεν τρώνε κρέα, δεν βρίζουν, ούτε και δεν έχει δίκιο ή το τηρεί από την αρχή ή καθόλου. Αυτή είναι μια νέα μόδα. Πιστεύω μόνο τη μεγάλη εβδομάδα, δεν βρίζω και τι υπόλοιπε 358 μέρε. Κατεβάζω καρδίλια και κάνω όλα τα εγκλήματα, είναι για το φαίνεστε. Δεν λες ψέματα, φίλε, αλλά. Αλλά ρε φίλε, μην πέρε. Ο χριστιανισμός δεν εφαρμόστηκε ποτέ στη γη. Δεν ούτε μεγάλη εβδομάδα, ούτε μικρή εβδομάδα. Ούτε ο κομμουνισμός. Ουδής αναμάρτητος, να ναι, θυμάσαι. Άλλο λέω εγώ. Όχι. Ουδής αναμάρτητος. Άλλο λέω εγώ. Και πάντα δεν υπάρχει τέλος. Λέω δεν εγώ. Υπάρχει το τέλος. Αυτά που είπε ο Μάρξ δεν τα έχει κάνει κανένας κυβερνήτης, δεν τα έχει εφαρμόσει ποτέ. Και αυτά που είπε ο Χριστός δεν τα έχει εφαρμόσει κανένας πάνω στη γη. Είναι ωραίες θεωρίες. Παραμυθάκια για τα παιδιά. Κουπέ, ο Σύλλογος Πολιτών Μπαγκλαντές απαιτεί να πεις κι άλλα για τον Ηρακλή. Ναι. Δεν είναι γνωστή η Ηρακλή, όλοι τον Μπαγκλαντές είναι λέει. Όλοι τον Μπαγκλαντές είναι και ανώλευκο, πώς θα το κάνουμε. Απαιτούν να πεις κι άλλα για τον Ηρακλή. Βεβαίως, ναι. Απαιτούν, θα πεις. Τι να πω. Εγώ λέω τον κύριο Σαββίδη, μέρες που είναι χριστιανικές, ναι. Να τους δώσει κι ένα φράγκο για τον Λουκίνα να σωθούν. Τα παίρνετε, ρε. Θα σου πούνε δεν τα παίρνουν. Αυτό θα. Ας πέσετε τότε. Τα παίρνετε, ρε. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Εσύ το πας σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Πεθαίνει ο Ηρακλής. Εσύ το πας σε κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Εγώ ρωτάω. Ναι. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή ένα συμπαίκτη στον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο. Ο κύριο Θεόδωρο. Ηλία Θοδωρίδη. Τι Θόδωρο. Ηλία Θοδωρίδη. Ο Ηλία Θοδωρίδη. Έβαλε, ό,τι έβαλε. Τι έβαλε. Γερό να είναι. Έβαλε. Γιατί σταμάτησε να βάζει. Και τι είναι δηλαδή. Δεν πρέπει να μα πει. Δεν πρέπει να μα πει. Γιατί σταμάτησε να βάζει? Γιατί? Τι συνέβη? Δηλαδή, γιατί αφήνει τον κόσμο να ζει σε ένα σκοτάδι, να μην ξέρει τι θα γίνει? Άμα πάρει ο άνθρωπος την ομάδα μόνος του. Ρωτάω. Εγώ σου είχα απάντηση. Μπορεί να απαντήσει τον κόσμο να βγει και να πει αν έκανε πρόταση στον κύριο Παπαδόπουλο Θανάση να αγοράσει την ομάδα και τον αρνήθηκε ή όχι. Βγάλτε τον. Ρε φίλε, εγώ επειδή δεν έχω. Δεν είμαι ρεπόρτερ Ηρακλή. Πάρτε ένα τηλέφωνο, πες είμαι ο κόκκινος. Ο ίδιος ναι. Απαιτώ να τοποθετεί δημόσια. Ναι, άμα δεν τοποθετεί. Όχι, δεν θέλω να βγάλω πρωτοίτης, δεν καίγομαι. Να μας πει του έκανε πρόταση. Και ποια ήταν η απάντηση? Δέχτηκε ή αρνήθηκε? Στάπαγω. Και αν σταμάτησε να βοηθάει. Στάπαγω για αυτό το κεφάλα. Στάπαγω. Αλλά όταν εγώ μιλούσα για αυτό. Στάπαγω. Όταν σε έλεγα ότι υπάρχει τρικομματική κυβέρνηση, με κοιτούσε αποσβολωμένο. Στάπαγω. Με κοιτούσε αποσβολωμένο. Στάπαγω. Γιατί αυτό που λες είναι μια εικασία. Στάπαγω. Εγώ δεν θα. Αφήνω τις εικασίες. Στάπαγω. Όλοι αυτοί λοιπόν που φωνάζανε. Ναι. Και. Κατσιαμπή. Γιατί έβγαινε ο Κατσιαμπή. Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει. Φίλο εδώ, Κατσιαμπή. Τα ψάρια μαζί δεν τα τρώνε. Μίλησε. Μίλησε. Τοποθετήθηκε. Τι είπε, έβγαλε. Εγώ δεν είμαι ούτε μάνατζερ του, ούτε υποβολέα.
Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Πάρ' το τηλέφωνο, πες, βγες, να μιλήσεις. Αμφισβητείς το ήθος του. Άντε πάλι. Ρε, όταν δεν μιλάει κάποιος είναι αλήθικος. Μίλησε, είπε, φεύγω. Είπε, φεύγω. Με σκάσατε, φεύγω. Με σκάσατε, φεύγω. Ναι. Άλλο. Με σκάσατε, φεύγω. Βγάλε τον τζιγάρι, τον κουβαρντά να πει. Τι άλλο να πει, ρε, φεύγω. Βγάλε. Με σκάσατε, φεύγω. Ρε. Βγάλε, ρε. Βγάλε τους. Πάρε ένα τηλέφωνο και βγάλε. Ηρακλήδες είσαι. Και τι θα γίνει, δηλαδή, τι θα αλλάξει, θα βρουν τα λεφτά. Κάνε έρανο τότε. Άπλωσε τη χερούκλα, πάτε στο Σαββίδι. Πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κάνω έρανο για τον Ηράκλειο. Ναι. Τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Τι σε νοιάζει για τους άνθρωπους. Και μπορεί να είσαι και εσύ ανάμεσα αυτούς, μπορεί να είμαι και εγώ και που έχουν. Κάνε έναν έρανο, ρε. Έχουν ανάγκη. Βγάλε το Χατζη Παναγί. Και το ευρώ. Βάλτε ένα ντέφι και να κάνει την αρκούδα. Και το ευρώ. Βάλτε ένα. Εντάξει. Ναι. Το θεωρώ ιεροσυλία. Ναι. Εγώ λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι λοιπόν, να τακτοποιήσουν οικονομικά τους εργαζομένους. Δεν έχουνε, δεν έχουνε. Ή δεν δίνουνε. Λοιπόν. Να διευκρινίσουν, δεν έχουν ή δεν δίνουν. Δεν δίνουνε. Να διευκρινίσουν. Δεν έχουνε. Δεν δίνουν, δεν έχουνε. Δύο τι να υπάρχουν. Ή βγάζεις και κάνεις την αρκούδα του Χατζηπαναγί με τον Τέφι. Τόσε τον Ηρακλή και μένα, τόσε κανένα φράγκο, καλέ πρόεδρε. Έλα αυτό τον Ηρακλή να πάρουμε να πούμε εδώ πέρα και το Σάβα και να πει το Σάβα να πάμε και να κάνουμε να βάλουμε, να βάλουμε κανένα φράγκο. Είπας στο Μακεδονία Παλάς, γονιπετής, ζητάς συγγνώμη, παίρνεις και τη θύρα 10, ζητάς συγγνώμη και σου δίνει τα λεφτά ο Κοντός. Τι ψάχνεις τώρα ο Ηρακλής και ο θείος μου Περικλής. Ή τα παίρνεις από τον Κοντό, ή κάνεις έρανο, ή πέφτεις. Αυτοί δεν έχουν λεφτά, δεν δίνουν. Ή δεν έχουν και δεν δίνουν. Τι με κοιτάς. Πάλι με κοιτάς. Ήθελα να μείνουμε τώρα που σε κολλάει. Αυτός κολλάει εμένα συνήθως, τώρα κολλάει εσένα. Κολλάει. Διάβασε τι λέει. Καλησπέρα σας. Μάλιστα. Εσύ που κολλάς το κόκκινο μέρες τώρα για το καημένο το αρνάκι. Ναι. Δεν κολλάει με τη θεωρία σου για τις μπριζολάδες που καταγροφίζεις. Τα γουρουνάκια τα έχει σκοτώσει άλλος. Ναι. Το αρνάκι του Πάσχα εμείς θα το σφάξουμε. Ναι. Που θα το φάμε. Όχι. Δεν θα το φάμε εμείς. Ωραία. Γιατί αυτός να είναι αμαρτωλός και να μην είσαι εσύ. Εγώ γιατί να είμαι αμαρτωλός. Λες ότι εγώ είμαι βέγκαν. Δεν είμαι βέγκαν. Έτσι δήλωσες. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, ρε. Το χτες. Ρε χαζώσεις, ρε. Μπορώ εγώ με τόσες εργασίες που κάνω, τέσσερις δουλειές, δύο ώρες προπόνηση, να γίνει βέγκαν. Τι είμαι τεμπέλης σήμερα να κάνω βέγκαν. Βέγκαν είναι τεμπελχανάδες. Έχουν και κάτι όψεις σαν τους νεκρούς, να πούμε, χλωμοί σαν τα θάλασσα και έχουν ύκτερο. Τρώνε ντομάτες, τρώνε παντζάρια, τρώνε ξέρω εγώ βλήτα και δεν τρώνε κρέας. Για να μην φας κρέας πρέπει να είστε μπέλης. Άμα δουλεύεις, εργάζεσαι, προπονείς, τι με κοιτάς. Μπορείς να σταθείς χωρίς κρέας, βέντσετσερ, πώς τα λένε αυτά. Τι δουλειά κάνεις. Άμα σε πει είμαι βέντσετσερ, τι δουλειά κάνεις. Βέντσετέρια. Ισοδηματία σας. Ή έχει το κρέας πρωτεΐνες. Πρωτεΐνες. Ναι. Μπορεί να την πάρεις από άλλες τροφές. Από τι τροφή να την πάρεις. Δεν ξέρω. Πες μας τι. Δεν είμαι διατροφή. Μανιτάρια θα βάζεις. Μια, δυο, τρεις. Θα είναι ένα δηλητηριώδη το μανιτάρι, πας αδιάβαστο. Τι, μανιτάρια δεν τρώνε. Χαζοί είναι αυτοί που κλάνε μανιτάρια. Δεν προσέχουν. Θα σε αφήσουν. Άλλο λέω ρε κόκκινε. Άλλο λέω. Χωρίς κρέας μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Βετσετέρια. Ένα που έχουν ζήσει. Πώς έχει ζήσει, τι είναι. Περπατά από εδώ μέχρι εκεί και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Για ρωτά τη γιαγιά Ιζαμπέτα, κάθε πότε τρώγε κρέας. Η γιαγιά Ιζαμπέτα. Μια φορά το μήνα. Μια φορά το μήνα. Και πανηγυρίζανε. Πώς ήταν η γιαγιά Ιζαμπέτα. Γιατί είχαν να φάνε κρέας. Πώς δεν είχαν. Όταν ήρθε το Πασόκ, τρώγαν όλοι κρέας. Τι δεν είχαν. Τότε τα μιλάμε τα χρόνια. Τρώγαν σκυλιά, τρώγαν γάτες, σκοτώναν. Τι γάτες, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε μύγες δεν μπορούσαν. Πώς μια χαρά. Κάτι σκυλιά και τα τρώγανε. Κάτι γάτες να πούμε. Πόσοι άνθρωποι είναι χωρίς να φάνε κρέας. Ναι. Άμα είναι το κομμουνιστές. Και τι άλλα δύο χρόνια δεν θα έχετε να φάτε κρέας. Τίποτα δεν θα πάθει. Ναι. Και κάτσε εσύ να μην αγχωρεί κρέας. Τι θα πάθει. Φάει με εσύ τη βλήτα να τρως. Πολλές φορές το έχω κάνει. Ένα μήνα να μην φάω κρέας. Τι κάνει. Δύο ώρες τη μέρα δουλεύει. Τι γράφει τη στήλη. Τι. Όχι, ρε φίλε. Εγώ είμαι τεμπέλης. Κάνει γυμναστική. Εσύ είσαι σκληρά εργαζόμενο. Σκληρά εργαζόμενο. Ενώ εγώ είμαι ένα τεμπέλης. Ένα έχει κάνει ποτέ δίαιτα με τη βετζετέρια. Όχι. Βετσετσέρι, εγώ επικαλέστηκα ποτέ δίαιτες ή οτιδήποτε. Εσύ έτρωγες τις παζέτες με τα σουβλάκια, έβγαινες με την παντόφλα την κλειστερή. Γιατί λες πράγματα, γιώτη, ό,τι θυμάσαι χαίρες. Ρε δεν ζεις ρε, καταλαβαίνεις ρε. Δεν μπορεί να ζήσεις ρε, άμα δεν φας κρέας. Αυτά είναι αεινοησίες που λέτε τώρα. Και αυτοί που ζουν, δηλαδή τι είναι. Πώς ζουν, ένα τεμπέληδες είναι, τι είναι. Τεμπέληδες. Έχεις δει κανένα γιατρό να κάνει εγχείρηση τρεις ώρες να βγάλει κανένα βρικόλακα και ένα βετσετέρια, ρε. Αυτοί οι οποίοι τρώνε τα περισσότερα φαγητά, τα ναι. οποία είναι βρώμικα όπως λέμε, είναι γιατροί. Οι γιατροί χειρούργοι. Καλά κάνουν. Και πίνουν και τα ουίσκι και καπνίζουν κιόλας. Και καλά κάνουν. Γιατί βλέπουν, γιατί βλέπουν πόσο σύντομη είναι η ανθρώπινη και πόσο ρουσλάνε είναι η ζωή. Και τι μπορεί να σου πει αυτό. Είμαι λέει τη υγιεινή αυτή, δεν τρώω λέει κρέας. Μάλιστα. Γυμνάζεσαι δύο ώρες τη μέρα. Όχι. Τι δουλειά κάνει, κάθομαι σε ένα γραφείο στο Δήμο Θεσσαλονίκη και ξύλω τα νύχια μου. Άσε ρε καημένε τώρα νύχια. Έρχεται η 3 η ώρα, πάω κοιμάμαι 7 ώρες. Πάω στο καφέ. Άντε ρε. Ποιο 3 η ώρα. Άντε ρε φύγε. Βετζετσέριαν. Πώς το πες, Βετζέριαν. Βετζετέριαν. Βετζετέριαν. Πω. Δεν μου λες σε ποιο φορτιστήριο πήγαινε.
Σε ποιο? Φροντιστήριο Αγγλικών πήγαινε. Τζουβελάκι Κυρμελίδα, εκεί που πήγαινε κι εσύ. Του καθάρισε. Τι καθάρισε. Λοιπόν, στο τελικό με την Κλάδισσα χάσαμε 4-1, παίζαμε με 10 παίκτες λίγο που, μετά που ξεκίνησε το παιχνίδι. Ναι. Είχε αποβληθεί ο Βασιλάκος. Είχε αποβληθεί ο Βασιλάκος, βέβαια. Νωρίς τα πόρτα. Κάμα δεν ήταν ο Στεριούδας τερματοφύλακας, θα τρέχονται 12. Για 12-1 ήσασταν. Εντάξει. Έτσι, θέλατε και ντάμπλ. Έκανε ο Τζέρτη δύο γκολ στο Άκα, θέλετε και ντάμπλ τώρα. Έτσι, ρε, μου, τώρα ρε Δημήτρη, αν διαβάσω αυτό το μήνυμα τώρα θα αρχίσει να λέει μια χαρά μπουρδες. Τι να το διαβάσω. Διάβαστο. Καλησπέρα από Καλαμπάκα. Καλαμπάκα. Μιλήστε σας παρακαλώ για το Άγιον Όρος και ότι οι πατέρες, τα κελιά και τις σπηλιές προσεύχονται για όλους. Κάνει λάθος ο Ραπτοπλούς για την νηστεία. Τι κάνουν οι πατέρες? Δεν τα, φίλε, δεν τα ξέρεις. Οι πατέρες δεν τρώνε κρέας εκεί, επάνω, στο Άγιον Όρο. Λοιπόν, αυτός είναι bodybuilder. Τι είναι αυτός? Bodybuilder. Ναι, και, ο οποίος δεν τρώει κρέας, ναι, εδώ και χρόνια. Έχει φάει ενέσεις αυτός και ντόπα και έχει φουσκώσει σαν τον κούρκο ο bodybuilder. Το σηκώτη του να πούμε είναι κατεστραμμένο ο bodybuilder. Ξέρεις, άμα φάρω κι εγώ ένα μήνα κάτι φάρμακα, πώς θα γίνω? Σαν το βρούτο θα γίνω. Αν δεν φύγει από εδώ πέρα, ρε. Εσύ ο bodybuilder. Χειρότερος. Το βάλω εγώ στο ring το bodybuilder. Φωτορυθμικό είσαι. Το βάλω στο ring το bodybuilder. Ξέρεις, θα γίνει, ούτε την ανάσα του θα πάρω ο bodybuilder. Σάπκι είναι αυτή από μέσα, ρε. Ο bodybuilder. Σάπιος είναι. Ο bodybuilder. Ένεση, ντόπα, χάπι, φουσκώνει. Μετά πέθανε, λέει, 40 χρονών από έμφραγμα. Ξαφνικά. Χωρίς λόγο. Επειδή δεν μπορώ να κάνω. Να σώσουμε κανένα φουκαράκι στα γυμνάσια. Επειδή δεν μπορώ να κάνω λογοτομή σε κάποιον. Εσύ. Τι κάνω εγώ θέλεις. Εσύ δεν θέλει. Ο 304. Αυτό που διάβασε, Τελίτσες, δεν το διάβαζε ούτε ο Τσουκαλάς. Αλλά ξέρω, ο κόκκινος κάνει καζούρα, Τελίτσες. Ο Τσουκαλάς θα ήταν γραφικός, κομπλεκτικός, καλή επιτυχία στη γάμα. Εσύ είπα, οξύ μου, εγώ αυτό που διάβασα το πήρα από το φως. Ναι, ο Τσουκαλάς. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ, Τσουκαλάς... εγώ το πήρα από το φως και μάλιστα μου το δώσανε. Έλα να σου πω για το Τσουκαλά. Το πήρα από το φως. Ναι. Εσύ αν πιστεύεις ότι αυτό σε θίγει. Ας τον αρέ, το Τσουκαλά. Σου πω εγώ, ο Τσουκαλάς τι δουλειά κάνει? Ο παδός του Ολυμπιακού. Ο παδός του Ολυμπιακού. Κάνει κριτική στο Μαρινάκι. Παρουσιαστής. Έχει κάνει μια κριτική σε ένα παίκτη του Ολυμπιακού ότι δεν πήγε καλά. Δεν το γνωρίζω. Τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Εδώ λοιπόν στο Μετρόπολη. Έχει παρακολουθήσει? Εγώ βέβαια έχω παρακολουθήσει. Δεν έχω παρακολουθήσει. Ναι, αντεγιά και αντεγιού. Έχω παρακολουθήσει. Όταν δεν ξέρω. Κάνατε κριτική ρε σε κανένα πρόεδρο. Κάποτε οι δημοσιογράφοι είχαν αξία. Τώρα ούτε οι οπαδοί κάνουν κριτική. Κάποτε είχαμε κορνέδες. Ούτε. Και ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Από το φόβο τους. Μην χάσουν τον πρόεδρο. Άντε μπράβο εκεί κάτω στην Αθήνα. Γιατί δεν θα υπάρξουν άλλοι οι οποίοι θα θέλουν να πάρουν τον Ολυμπιακό? Ποιο? Δεν θα υπάρξουν άλλοι. Είδα πόσοι θέλουν να πάρουν τον Παναθηναϊκό. Είναι ουρά καμιά πενηνταριά κάτω στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και περιμένουν έξω από το Τέξας το εστιατόριο αυτό να πάρουν τον Παναθηναϊκό. Περίμενε. Τι? Αυτό του σου δείχνει. Δηλαδή έχεις στην ΑΕΚ ένα Μελισσανίδη ο οποίος προτιμά να πάει στην ΑΕΚ. Μελισσανίδης είναι γάτος. Μισό λεπτό, ρε. Περίμενε. Περίμενε. Γάτος. Ένα-ένα. Ναι. Στην ΑΕΚ έχεις ένα Μελισσανίδη ο οποίος προτίμησε να πάει στη ΓΑΜΑ. Ναι, αλλά πρώτα εξασφάλισε και ξεδόντιασε την ορίτσα. Να τελειώσω. Πάρα κάτω, λέγε. Έχει έναν Ολυμπιακό που όπως λες φοβούνται μην φύγει ο Μαρινάκης. Δύο χρόνια τώρα. Και έχει ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν είναι κανένα μέγεθος πλάκας. Και δεν εμφανίζεται κανείς. Δεν εμφανίζεται κανείς. Μας είχαν πει για τον Πακετά από την Ασία. Άσε τι σε είπαν. Τι ισχύει. Εγώ σου είπα ότι δεν πρόκειται, ναι, να είπαν. Ωραία. Και εξαφανίστηκε. Ωραία. Δεν σου κάνει εντύπωση δεν εμφανίζεται κανείς? Θα βγει κανένας νόμος σε κανένα χρόνο. Δεν σου κάνει εντύπωση? Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Σου λέω, πληρώσω εγώ τα σπασμένα των αλλολών. Υπάρχουν επιχειρηματίες. Τι να φάω εγώ τα χρέη των αλλολών και να με βρίζουν εμένα μετά τι? Καθαρίστε τον Παναθηναϊκό. Πάτε τον Γάμα Εθνική, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και τον παίρνω εγώ. Αλήθεια. Γιατί αν πήγαινε ο Παναθηναϊκός Γάμα Εθνική, θα μαλώνα 50 ποιος θα τον πάρει τον Παναθηναϊκό. Αλήθεια. Αλήθεια λέω. Όπως και η ΑΕΚ, την πήγε Γάμα Εθνική, ο Ντέμις ο Νικολαίδης, ο Άμπαλος που τον έχει μαζέψει άλλο στο Όπεν, άσχετος από μπάλα, να κάνει κριτική και τα λοιπά. Μάζεψε και τους γλύφτες εκεί πέρα που τον κάνουνε. Ρε, άλλο είναι, ναι, το θέμα με, ναι, το και... άλλο είναι το, ναι, θέμα με το Ντέμις. Και έκανε ο Ντέμις, δεν πληρώνω. Άλλο είναι το θέμα. Τι, τι. Παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Μπράβο. Και δείχνει τη Φιέστα ένα ελεύθερο κανάλι το οποίο είναι του Σαββίδη. Αυτό είναι έξυπνο. Έκανε παοξάκια καινούρια. Παρακάτω. Δεν έχει άδικο. Δεν έχω άδικο. Και το παρουσιάζει ο Νικολαίδης. Ποιο? Δεν θα πρέπει να έχει ένα παοξί εκεί μπροστά. Ένα παοξί. Ένα μόνο παοξί. 10. Οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ πώς είναι? 500. Έχει 10. 10 από του 500 που ξέρουν 4 τόνους μπάλα. Να σου πω δύο εγώ. Ο ένα είναι ο Τσουρέλα που δεν τον πιάνει το μάτι σου. Άμα κάτσεις να μιλήσεις για μπάλα με τον Τζουρέλα, χάσεις τον μπουσουλά σου. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο, δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, ο άλλος είναι ο Δερμιτζάκης, ο Παύλος, που και ο μορφόπεδο. Και αν το βάλεις στην τηλεόραση, θα πέσουν οι γυναίκες απάνω και θα λένε τι γκόμενος είναι αυτός. Θα αναστενάξουν πολύ κανένα παιδί. Στον Άρη,
Χαίρεσαι να μιλάς με τον Χριστίδη. Και έκανε και καλή. Χαίρεσαι να μιλάς με τον Χριστίδη. Εσύ. Χαίρεσαι να μιλάς με τον Μιχαλίτσο. Χαίρεσαι. Με τον Μιχαλίτσο, ναι. Ακούς. Και τι, μάλλον με τον Χριστίδη, εσύ τι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν με συγκινεί ο Χριστίδης. Δεν σε συγκινεί ο Χριστίδης, τι. Στο λόγο του. Δεν με συγκινεί. Στην τακτική, όπως μιλά για την μπάλα. Δεν με συγκινεί, ρε φίλε. Δηλαδή. Σε συγκινεί ο Χατζηπαναγής που ξέρει 30 λέξεις. Όχι. Ούτε τον Ηρακλέτσε, τσάλι τον Ηρακλέτσε. Ρωτάς τη γνώμη. Ναι. Δεν είπα ότι είναι κακός άνθρωπος. Ναι. Δεν με συγκινεί. Δεν σε συγκινεί. Σε συγκινεί ο Κοφίδης. Όχι, όχι, όχι. Τα ρώσικα, τι σε συγκινεί. Ποιος σε συγκινεί από τον Ηρακλή. Ποιος σε συγκινεί να ακούς για μπάλα. Να πεις εδώ τακτική, τρεις χάφ εδώ, εδώ κτλ. Ο Τάσος, ξέρει. Ο Τάσος. Ο Τάσος έβγαλε μια ανακοίνωση και είχε 100 λέξεις και δεν είπε τίποτα. Ο Τάσος. Ο Τάσος, φίλε, κατέβασε την ομάδα σε ένα παιχνίδι. Ναι. Με ομάδα Α Εθνικής και κόντεψε την αποκλήση. Αφού ήταν μιλημένο το μάτς, έτσι μου ήτανε. Λάθος κάνεις. Όχι, δεν ήτανε. Τα Γιάννενα. Όχι, όχι ήταν κανονικό εθνικό. Το αποσύρω λοιπόν. Κανονικό, κανονικό ήτανε. Τέλειωσε. Ναι. Και έχει πάρει και όλα τα πτυχία. Κράσε τον Τάσο επειδή σε κακερνάει τα ψάρια τώρα. Δεν με κερνάει, εσένα κέρασε. Άσε τον Τάσο τώρα με τον Τάσο με τα ψάρια. Άσε τον. Λέγε, άλλος ποιος. Θερμιτζάκης, έλα σου λέω εγώ. Κούκλος, φέρτονα. Προποντίζει. Τον Ντέμι Άμπαλο. Τον έχεις εκεί με τα κιλά. Τη φωνή εκεί πέρα από τα τσιγάρο. Μια ιδία σκέτη. Θες να βάλεις έναν αεξί. Τι είναι Άμπαλο. Τι είναι Άμπαλο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άμπαλο είναι ο Ντέμι. Αν δει ένα παιχνίδι, πε τι είδε. Είδα ένα ματ. Φοβερό, εκπληκτικό, είχε ανυπέ... βρεάσκετος είναι. Άιντε μπράβο. Έχει παλέμαχους που παίξανε μπάλα μεγάλη όπως ο Ντέμις και άμα τους πεις κάνε τον προπονητή ή τον σχολιαστή δεν ξέρω να μιλήσει. Από τα τσιγάρα. Ποιος το μάζεψε εκεί πέρα που είναι φίλος του Ζαγοράκη. Δεν τα ξέρουμε νομίζεις. Για το Δημαρχείο. Αλλά εμείς τα λέμε, γινόμαστε κακοί. Και κάνας ΠΑΟΞΙΣ δεν μιλάει, δημόσια σχέση. Για το Δημαρχείο, ποια είναι η γνώμη σου. Τι έκανε το Δημαρχείο. Που μαλώνουνε τώρα για τη σημαία του ΠΑΟΚ. Τι σημαία έκανε ο ΠΑΟΚ, τι. Να μην βάζουν σημαίες, ότι το Δημαρχείο είναι ολονών. Εσύ τι πιστεύεις. Το Δημαρχείο είναι ολονών. Ναι. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Μια σημαία του ΠΑΟΚ και μια του ΝΑΤΟ. Δίπλα. Ναι, όχι, ναι. Επειδή διαμαρτυρήθηκα κάποιο. Ποιο διαμαρτυρήθηκε. Και σου λέει τόσο χρόνια έπαιρνε πρωταθλήματα στον μπάσκετ του Άρη. Α έβαζαν στο Δημαρχείο. Έπαιρνε στο Βόλιο ο Ρακλής. Δήμαρχοι Αριανοί δεν ήταν. Ρωτάω, ρε φίλε. Τι σα πείραξε η σημαία του ΠΑΟΚ εκεί τώρα. Ρωτάω, εμένα δεν με πειράζει. Τη γνώμη ποιο. Ναι, καλά έκανα και τη βάλαν τη σημαία. Νόμη, καλά έκανα και τη βάλαν τη σημαία. Είναι δυνατόν. Δεν το λέω. Δηλαδή στο Πειραιά το Δημαρχείο όταν παίρνει ο Ολυμπιακό δεν είναι του Ολυμπιακού. Εκεί είναι μόνο Ολυμπιακό. Εκεί τι να κάνουμε δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη τι είναι δηλαδή. Θεσσαλονίκη. Ναι, τι είναι Θεσσαλονίκη. Ρε φίλε, δεν μπορεί να χωνέψει. Δηλαδή δεν κάθεται καλά ούτε στον Αριανό ούτε στον Ερακλειδιά ότι πήρε το παραθυράκι. Όταν πάρει ο Ερακλή και ο Άρης πρωτάθλημα, δεν μπορεί. Να πάω εγώ με μια σημαία, τη βάλω, να πάρω στο δεν δημαρχή. Χαίρεται. Έχει τρελαθεί, έχει εξαλτάρει. Ναι. Βλέπει τον Πάκο τώρα κάνει φιέστα. Ναι. Δηλαδή περίμενε τώρα. Εγώ είμαι Ερακλή. Ναι. Μαθαίνω τώρα ότι ο άλλο πρέπει να δώσει 130 χιλιάρικα στο Λουκίνα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και βλέπω τον Πάκο να κάνει 700 χιλιάρικα για πλάκα φιέστα. Ναι. Δηλαδή τώρα με συγχωρεί. Δεν νιώθω χαζό. Ο άλλο κάνει πλάκα με τα λεφτά. Και εμείς φέρνουμε κάτι τέτοιο. Έρχεσαι κι εσύ έναν με λεφτά να σε πάρει. Όχι. Μόλις ερχότανε θα το βγάζατε άχρηστο. Θα πανηγυρίζω. Όχι. Εκεί που αξίζεται. Σωστή τοποθέτηση. Όχι, όχι. Ναι, σωστή. Αλλά εκεί που πρέπει να είστε εκεί, οι παοξίδες, ποτέ δεν είπανε θα πάρω την ομάδα μόνο. Είπανε. Ποτέ. Ποιος ρε αυτός με το τρίπιο το σακάκι, με το ίδιο το σακάκι. Άλλο λέω εγώ. Άσε. Άλλο λέω εγώ. Όταν ήρθε, μέχρι να γίνει, για να γίνει ο Ιβάν ναι. σύνθημα στον, στα χείλη των οπαδών ναι, του ΠΑΟΚ, ναι, ναι. έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Το τσεκάρανε. Το τσεκάρανε. Έπρεπε να πάρει είπε το πρωτάθλημα. Είπε ο ΠΑΟΞΙΣ οπαδός, η θύρα 4, η θύρα 8, η θύρα 10. Έγινε άντε σύνθημα πάρει. Στα χείλη των οπαδών. Βρα στα χείλη. Άλλο σε ρωτάω, ρε Κασκαβάλα. Άλλο σε ρωτάω. Λέγεται Καστράμα. Η θύρα 4. Οι Μακεδόνες, κάποιος σύνδεσμος. Δεν έχει. Μισό λεπτό. Είπαν ποτέ, όπως η θύρα 10 και η θύρα 3, θα πάρουμε την ομάδα εμείς, δικιά μας είναι η ομάδα. Είπαν οι παοξίδες αυτό το πράγμα. Θέλανε επιχειρηματία, δεν θέλανε. Θέλανε. Το τσεκάρανε, το βγάλανε, το πήρανε. Ωραία. Και εσείς θέλατε επιχειρηματία και οι Αριανοί. Ναι, εμείς πότε. Θέλουμε. Τι πότε θέλετε. Θέλουμε. Εγώ θέλετε. Θέλουμε, ναι. Δεν έρχεται αυτός. Εγώ θέλω. Εσύ θέλεις, εσύ δεν μετριέσαι. Εσύ κάνεις κουμάντο. Κάνεις τα κουμάντα, δεν κάνεις κουμάντο. Κάνεις κουμάντο. Δεν μπερδεύω. Περνάει ο λόγος σου. Περνάει. Τι περνάει. Αλλά δεν μπερδεύομαι. Τι δεν μπερδεύεις. Ό,τι θέλετε. Άντε πάνε σε καθαρές δουλειές. Έλα ρε πέμπα. Μακριά από μένα. Έλα ρε Χριστιανόψη. Από τα ξάμιν. Έλα Χριστιανόψη. Από τα ξάμιν. Έλα ρε Χριστιανόψη. Ρε πήγαινε καμιά άλλη διάλειμμα. Άντε. Πάνε να φέρεις κανένα καφέ. Πίνεις. Μέχρι εκεί. Και ο καφές που πίνεις από αυτόν βρήκες είναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάνει πολύ ωραίο καφέ ο Ζαΐρης. Απίστευτο ρε φίλε. Μέχρι εκεί για να μην πληρώσεις καφέ φρήκε ένα μισό και τον πίνει. Τέτοια τσιγκουλιά δεν είπα. Λοιπόν εδώ είμαστε στα 9 μετά από τις 3. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός σου αρκεί να κρατάτε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Να τηλεφωνήσει το 18133 και αμέσως μετά
να τα κάνουν όλα οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι κατηλημένο από ό,τι βλέπω. Όλες δικό μας. Ναι. Έλα, Πασχαλιάτικα. Έξι γραμμές, έξι. Έλα. Ναι. Ναι. Να πω ότι αν ετοιμάζετε να πάτε κάπου το Πάσχα κοντά ή μακριά, καλό είναι να τσεκάρετε τα λάστιχα του αυτοκινήτου σας. Μπείτε στο tireshop.gr, στο κορυφαίο site για ελαστικά, και βρείτε το καταλληλότερο ελαστικό για το δικό σας αυτοκίνητο. Εκεί θα βρείτε και τα ελαστικά Nokian Tires, σκανδιναβικής τεχνολογίας, που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις δοκιμές ασφαλείας. Πληκτρολόγησε tireshop.gr, μία λέξη, tireshop.gr, και μάθει για το μεγάλο διαγωνισμό της Nokian Tires που σου χαρίζει 4 ελαστικά και δωρεάν την τοποθέτηση του αυτοκίνητός. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ό,τι πεις εσύ, τι. Πάμε. Πάμε. Παρακαλώ. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα. Ατρομητάρα εδώ. Τι έγινε, Ατρομητάρα. Ατρομητάρα, μόλις ήρθε μήνυμα και το διαβάζω. Πες το. Ο Ατρόμητος στην Ελβετία είναι φόλο Ολυμπιακός, βγαίνει λέει, σε άλλο ραδιόφωνο Πανελλήνιας Εμβαίνειας, συχνά σας πουλάει παπά. Τι είναι φόλο Ολυμπιακός, έτσι... δεν ακούει καλά πες του φίλου, τα τελευταία χρόνια λέω, λέω τι γράφει, ναι. Εγώ δεν λέω, ναι, ότι άκου. Δεν υιοθετώ την άποψη του φίλου. Άκου, επειδή εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος, ναι, τα τελευταία χρόνια σαν Ατρόμητο γίνεται εξαιρετική δουλειά και φυσικά παρακολουθώ Ατρόμητο. Ήσουν... Το ότι παρακολουθώ στο Ολυμπιακό πιο πριν και ότι έχω δει και το ΣΥΣΕ, ότι έχω πάει να δω στον Πανιόνιο όταν είχε τους μεγάλους παίχτες, το Ρεκόμπα και αυτούς, σημαίνει ότι είμαι Πανιόνιος. Όχι, η αγαπημένη σου ομάδα δεν είναι ο Ατρόμητος, αν επιτρέπεις. Μπορείτε. Δεν μην το κάνουμε. Η αγαπημένη σου ομάδα είναι ο Ατρόμητος ή ο Ολυμπιακός. Φυσικά είναι ο Ατρόμητος. Okay. Είμαι από εκεί. Με κάλυψες, τέλος. Τέλος. Δηλαδή να μην πάω να δω τον Τζιοβάνι όταν έπαιζε. Με συγχωρείς, ρε φίλε, ρώτησα, ήρθε ένα μήνυμα, με κάλυψες. Πάμε παρακάτω. Τώρα δεν πάει να δει τον. Το σύστημα Χασάν. Εντάξει. Τι να πάω να δω το Χασάν. Αυτό λέει τώρα, ναι. Ωραία. Πάω, βλέπω τον Κουλούρη με την πλατυποδία που έχει βάλει 20 γκολ, ρε Κωστή. Ο Μπαλαδόρος, γιατί μέχρι τον Ντέμιρε, έβγαλε σάμπαλε τον Ντέμιρε, έχει παίξει πριμέρα διβιζιών, έχει βγει πρώτο σκόρο. Δεν ακούς, ρε φίλε, τι λέω. Έχει παίξει το. Δεν ακούς τι λέω. Τι να ακούσω, ρε, άμπαλε τον λες. Μα δεν ακούς. Εσύ είσαι ο Μπαλαδόρος, δηλαδή. Θα μάθεις να ακούς. Άκου, άκου. Το κόμπλεξ σου ξέρεις όπου σου βγαίνει. Δεν μου λες, φίλε. Όταν ήσουν μικρός. Ρε φίλε, θες να ακούσεις. Άκου λίγοντε. Ρε θες να ακούσεις. Δεν ακούς, ρε φίλε. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης ήταν μεγάλος σέντερφορ, μεγάλος ποδοσφαιριστής, σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Όταν σταμάτησε την μπάλα δεν πρέπει να περνάει ούτε έξω από γήπεδο. Γιατί προπονητής, σχολιαστής, γυμναστής, τεχνικός διευθυντής δεν μπορεί να γίνει. Είναι άσχετος. Σχολιαστής είναι ο άνθρωπος, ρε. Δεν κάνει για σχολιαστής, αυτό σου λέω. Δεν σε παίρνουνε. Εγώ διαφωνώ. Δεν κάνει ρε για σχολιαστή. Δεν ξέρει μπάλα. Περίμενε, περίμενε. Άμε το σόρι. Έχω μια ένσταση. Άμα ήταν έτσι, ο Πελέ, ο Μαραντόνα, ο Κρόιφ. Έχω μια ένσταση. Ο Κρόιφ έγινε. Ή δεν εκφράζεται καλά ο Κωστής ή είναι, είναι διαφορετική η γνώμη μου. Ο Ντέμις δεν είναι για κεντρικός παρουσιαστής. Είναι για σχολιαστής. Δεν είναι για κεντρικός. Είναι για κάνα πατσατζίδικο. Να πάει να φάει κάνα κοψίδι. Άσε μας καημένες. Μπορεί να κάνει σχόλια μια φορά. Με κολλάς, ρε μέρα που είναι ρε. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης μιλάει για μπάλα ανάλυση. Δεν ξέρει τι είναι τα χαφ. Ποιος είναι αναλογία εκεί. Ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει. Γλύφει. Όπως γλύφει ο Κάκος. Έπαιξε, πήρε από τα θύματα, πήρε. Ρε παιχταράς ήταν ρε. Εντάξει. Να ως το ποδόσφαιρο, σαν παίχτης. Από εκεί και πέρα σχολιασμό τα... μπορεί να κάνει. Τι να κάνει. Αυτό, δηλαδή, ο Μίχος δεν έπαιξε μεγάλη μπάλα. Ναι. Σέντερ μπακάρα ήταν. Ναι. Ήταν λίγο αργός, αλλά μιλάει καλά. Μιλάει καλά. Ναι. Άσχετος από μπάλα. Ναι. Με το ζώο να τον κάνουν σχολιαστή και προπονητή. Τι μου λέει. Ακούω... Έχει παίχτες που παίξανε. Έχει άρτιο. Άκουδο. Έχει άρτιο ο Παντελίδης έπαιξε μπάλα σε καμιά ομάδα της Προκοπής. Έπαιξε. Στην Δοξαβίρωνα και στην Προοδευτική. Όχι, σούπερ. Ωραία. Προπονητής πολύ καλός. Ασύλληπτο. Κάθεσε να μιλήσει για μπάλα. Ξέρει. Τι να μιλήσει ο Ντέμις για ποδόσφαιρο. Ο Ντέμις είναι παλέμαχος για τα πατσατζίδικα. Για το Open δεν κάνει. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι επειδή είναι ο Ντέμις. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, να πω ότι έχουμε διαγωνισμό για τους 10 πρώτους από τώρα. Οι οποίοι θα γράψετε α02 κενό τη λέξη Βεργίνα, το ονοματεπώνυμό στο 54344. Για την παράσταση «Η κυρία επιθεώρηση» για την Τετάρτη 1 Μαΐου και ώρα 10 παρατέταρτο στο Θέατρο Βεργίνα στο Ρίτσι Καζίνο. Η πρόσκληση περιλαμβάνει και ένα ποτό. Η είσοδος στο καζίνο δεν είναι απαραίτητη, η ηλικία δεν έχει σημασία, καθώς υπάρχει ξεχωριστή είσοδος. Επαναλαμβάνω, α02 κενό, Βεργίνα, ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους 10 πρώτους. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κόγια, Καραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Όλα σε πειράζουν, Καραπτόπουλε. Εμένα. Ναι, τι με πείραξε, δηλαδή. Τι σε πείραξε. Ο ένας δεν κάνει, το πρωί ήθελα να πάρω με το κουμπαράκι που έκανες. Ποιος δεν κάνει, ποιος, συγκεκριμένα ποιος δεν κάνει. Ο Ζιλντεύσκι. Ο Ζιλντεύσκι, ναι. Ωραία. Κάνει ο Ζιλντεύσκι για τον ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα του χρόνου βασικός. Γιατί να μην κάνει. Πάρτονα. Γιατί ψάχνει σέντερ φορ ο ΠΑΟΚ. Τον έχουμε. Ρε παιδάκι μου, ο Ζιλντεύσκι. Πολύ ωραία. Ναι. Τον έχεις δει εσύ πώς κινείται μες στην περιοχή. Όταν φορτώνει μπάλα στο κέντρο της επίθεσης του ΠΑΟΚ, το βλέπεις εκεί. Το βλέπεις να μπαίνει να τριπλάρει, να πλασάρει. Το βλέπεις να παίζει πλάτη. Καλός είναι. Σε πρώτο χρόνο. Μόλις χαθεί η μπάλα, κάνει ένα pressing. Πολύ ωραία κτλ. Άμα γίνει καμιά ατομική παλιά, ενέργεια, καμιά σέντρα εκεί πέρα σε κενή εστία το βάζει. Καλός είναι. Τον έχεις δει τον Σφιντέρφη δηλαδή να πάει του χρόνου να αντικαταστήσει τον Πρίγιοβιτς και να πάει χτυπήσει Ολυμπιακό και Ευρώπη. Πάρ' τον εσύ, τι με νοιάζει εμένα. Ο Πρίγιοβιτς δικός μας είναι, βέβαια, για 4 χρόνια. Ποιος είναι δικός μας. Δικός μας, παίκτης του ΠΑΟΚ, τι να το πάρουμε. Είναι τον πούλησε, δεν τον έδωσε δανεικό. Για τον Σφιντέρφη λέει ρε κόκκινε, σουρωμένοι και οι δυο είστε. Ωραία, τι θες να πεις. Εσύ λες ότι ο Σφιντέρφη του χρόνου βασικός 30 μάτς παίρνει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Μπε. Γιατί μόνο αυτό θα παίζει. Μπε, για. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπε. Άμα είσαι μπε. Σας ανοίγουμε τα μάτια, ρε. Παρακαλώ. Σας ανοίγουμε τα μάτια, ρε. Παρακαλώ. Τι παρακαλάς. Καλησπέρα. Χαίρετε. Να σε πω. Να με πεις. Με επιφύλαξη η διαφορά. Υπάρχουν οι vegetarian και οι vegan. Αμάν, με μπέρδεψες τώρα. Αυτά δεν τα κατέχω. Και εγώ δεν το γνωρίζω. Είναι άλλοι. Κάτσε να μάθουμε 5 πράγματα από τον άνθρωπο. Δεν διαφωνώ. Είναι άλλοι αυτοί. Με επιφύλαξη τώρα, άμα κάνω κάποιο. Πες το βρε παιδί μου, θα μας διορθώσει. Δεν ξέρω. Για πες εσύ αυτό που ξέρεις. Οι vegetarian τρώνε χορτοφάγι κλασική. Μόνο. Και οι vegan είναι αυτοί που δεν τρώνε τίποτα ζωικό. Ούτε καν το γάλα της Αγελάδας. Το γάλα της Αγελάδας δεν τρώνε. Με πιάνεις αδιάβολο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή τίποτα. Τρώνε κάτι γάλα αμυγδάλου και κάτι τέτοια πίσω. Και αυτό ανομαλία είναι. Τι είναι. Δεν τα ξέρω. Οτιδήποτε ζωικό. Συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, συγγνώμη. Συμφωνώ. Γιατί το κάνουν δηλαδή. Από ιδεολογία. Θέλουν να ζήσουν παραπάνω. Ξέρω, τι είναι. Ιδεολογία. Αυτοί είναι ακτιβιστές που πάνε σε κάτι. Μη σφάζετε τα ζώα και. Α, έχουν τη φιλοσοφία τους. Ωραία. Ναι, είναι η φιλοσοφία. Αυτή είναι η vegan. Ωραία. Ωραία. Για τον ΠΑΟΚ. Για τη σημαία. Εγώ άλλο θέλω να πω. Εγώ αν με βρει ένας διατροφολόγος, να μπορώ έτσι όπως δραστηριοποιούμε, να μην φάω κοτόπουλο, να μην φάω μπριζόλα, να βρω κάτι το οποίο να έχω την ίδια ενέργεια, εγώ θα το κάνω. Και θα το κάνω και ιδεολογικός, δηλαδή να πω, δεν τρώω κοτόπουλο, να φάω ένα κοτόπουλο λιγότερο, αλλά θα μπορέσω να κρατηθώ. Το έκανα εγώ το έκανα, αλλά δεν κρατήθηκα. Άκουσε με λίγο, ραπ. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι σαρκοφάγος. Α, μπράβο, σαρκοφάγος. Και γι' αυτό έχει και τους κοινότητες για να κόβει το κρέας, για να κάνει. Ναι. Όλα αυτά από φύση του. Ωραία, τέλος πάντων, δεν πήρα να πω γι' αυτό. Βασικά γι' αυτό πήρα να πω, αλλά να πω και για τον ΠΑΟΚ. Πες και για τον ΠΑΟΚ. Ο ΑΚΠΟΜ, που το όνομά του ακόμα δεν μπορείτε να το αναφέρετε. ΑΚΠΟΜ, ναι. Ειδικά το κουμπαράκι σου με τρελαίνει. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να τον βάλεις εξτρέμ. Δεν τον έχουμε δει ποτέ σε ένας με έναν και τέτοια. Όπως για παράδειγμα ο Ράσφορντ, σημάντησε. Ο Ζάμπα είναι πολύ καλός τερασμέναν. Ο Ακπομπ είναι καλός τεχνίταρος και πολύ γρήγορος. Και ίσως, άμα είναι έξω από την περιοχή και να μπει προς τα μέσα, με την εκρηκτικότητα που έχει, να κάνει πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Πρέπει όμως. Να πάρει ένα center forward. Ναι, πρέπει όμως, αυτό που του ταιριάζει να το βολέψει ο Λουτσέσκο, αφού είναι μεγάλος προπονητής. Άνα, μπράβο, δεν κάνει. Άμα κάνεις ένα δευτερόλεπτο και 1,4 δευτερόλεπτα τα 10 μέτρα εν κινήσει, πάει να πει ότι είσαι στιβικός, είσαι εκρηκτικός. Και μπορείς να μπεις ανάμεσα στα θεριά και να κάνεις γκολ, αλλά. Θα μου ταιριάζει εκεί. Βέβαια. Θα δούμε. Εδώ μια φορά μου έβαλε το λιμιό μπακ τον έβαλε. Το λιμιό είναι για να το φορτώνει στα καρπούζια ο γύφτος, τον Τάσουν. Και να τον έχεις βοηθό εκεί παρακαλώ. Να είσαι καλά, φίλε. Ή κάνε τον δεξί μπακ, γιατί ο λιμιός σαν δεξί μπακ μπορεί να διαπρέψει. Είναι αθλητής, είναι καλός, καλή η ζωή εξωγηπαιδική, γρήγορος, εκρηκτικός και μαρκάρει πολύ καλά. Ερώτηση από φίλο του Παναθηναϊκού, από το Μόναχο. Ναι, Μόναχο. Βγάζει παρέλαση ο Δόνης του χρόνου στο Παναθηναϊκό.
Ερώτηση στο φίλο στο ομόνομο. Ποιοι θα είναι οι στόχοι του Παναθηναϊκού του χρόνου? Μάλιστα. Τι μάλιστα. Καλώς. Άμα είναι να βγει ο Παναθηναϊκός 8ος, μένει και άλλα 10 χρόνια ο Δόνης στον Παναθηναϊκό. Άμα του βάλουν καλά στόχο να βγει η Ευρώπη, δεν μένει ο Δόνης στον Παναθηναϊκό. Ποιο ήταν ο στόχο? Καλά του να απαντάω, εσύ άρεσε έτσι. Δεν σ' άρεσε. Κορυφή Ακπομ, δεξιά Ζαμπάκι, αριστερά Λαύρου. Δεκαρή, ο Μπίσεσβαρ, κέντρο Ολιβέιρα Βέλμπλουμ. Ποιο θα με σταματήσει? Ολιβέιρα Βέλμπλουμ. Η τετράδα που γράφει είναι καταπληκτική μπροστά. Το Λαύρου τον Γουστάρο σαν τρελό. Έχει πάρει όγκο, έχει πάρει ταχύτητα, είναι καταπληκτικός. Έχω βάλει άνθρωπο να παρακολουθήσω λεπτομέρειες από το παιχνίδι του, μ' αρέσει πολύ. Ζάμπα σίγουρα πιο βελτιωμένος, Ακπον σίγουρα πιο βελτιωμένος, Δεκάριο Μπίσεσβαρ. Οι άλλοι δύο πίσω ποιοι είναι, ο Βέρμπλουμ. Ναι. Ο Βέρμπλουμ είναι σακάτης και μετά από ένα χρόνο δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ο άλλος ποιος είναι, Ολιβέιρα, ναι. 10 κλωτσιές και πίσω στην Πόρτο. Οι τέσσερις που είπε είναι παιχταράδες μπροστά. Καλησπέρα, έχεις από τον Νίκο τον Ευλογημένο. Ποιο είναι ο Νίκος Ευλογημένος? Αγιορείτης. Αγιορείτης είναι. Ναι. Τεμπέλης θα είναι. Στο Άγιον Όρος, άμα κάθεται, τεμπέλχανα θα είναι. Δεν είναι μοναχός. Τι είναι? Δουλεύει σαν σκύλι μαύρο. Πού δουλεύει? Α, δουλεύει και πάει στο Άγιον Όρος να είναι. Και στο Άγιον Όρος και έξω δουλεύει. Και... Άρα, σε ελεύθερο του χρόνου πάει στο Άγιον Όρος. Άρα δεν είναι γκόμενα. Παντρεμένος με οικογένεια. Παντρεμένος με οικογένεια. Μήπως λέω ότι πάει στο Άγιον Όρος και πάει με καμιά γκόμενα τρίμερο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω. Δηλαδή, και αυτά είναι μες στη ζωή, να πούμε. Δουλεύει και εκεί και εδώ και παντού. Δουλευταράς είναι. Πάμε. Ευλογημένο τον έχεις το επίθετο. Άιντε, παρακαλώ. Πάμε φίλε, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, ωραία φωνή έχει ο φίλος. Μπράβο. Ο Πεπεράτος είμαι. Καλώς τον. Τι κάνετε μάλλον. Τι κάνεις αγόρι? Καλά, καλά αγοράκια μου όμορφα. έθεσες κάποιες ερωτήσεις στον Γρηγόρο Σαμαρά για τον Ηρακλή. Ναι, μάλιστα. Δεν θα σου απαντήσω για τον Ηρακλή, δηλαδή δεν θα μπω στη θέση του Γρηγόρου να σου απαντήσω τα ερωτήματά σου. Απλά επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ το να βγάζεις πράγματα στον αέρα, έτσι, που έχουν... Θαμμένα που είναι. Τώρα. Ναι. Ναι, που κάποιοι δεν τα βγάζουν. Είναι... Έχουν κάποιοι τάξεις, το οποίο δεν έχω εγώ. Ναι. Εγώ θα σου πω 4-5 πραγματάκια και εκεί θα μου δείξαν πραγματικά στις δημοσιογράφους και το ψάξεις και να μου τα βγάλεις, έτσι, όχι... Και σιγά να τα ακούσει και ο κύριος Θωμαίδης. Γιατί... Θωμαίδης είναι κορυφή στην Ελλάδα. Βλέπω ότι προσπαθείς να βγάλεις μόνο πράγματα για την Ηρακλή και να συγκαλύψετε τώρα εντέχνος. Χωρίς να το θέλετε, δεν ξέρω, πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πες αυτά που ξέρεις για τον ΠΑΟΚ, κύριε Καλημέρα. Εγώ θα σου πω πινελιές. Τα υπόλοιπα θα τα ψάξεις. Ρίξε, μ' αρέσει. Θέλω λοιπόν να μου πεις, ναι. Τι σχέση έχει μάλλον, αν ξέρεις, τα γραφεία των αθλητικών βίας στα δικαστήρια, πώς είναι μέσα. Γιατί εγώ λέω ότι είναι από πάνω μέχρι κάτω με κασκόλ του ΠΑΟΚ, έτσι. Και λάβαρα. Και θέλω άνθρωπο που να ξέρεις και να μας επιβεβαιώσει ότι όντως έτσι είναι. Γιατί εγώ σου γκαραντί ότι είναι έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι κυνηγάνε τον κόσμο του Ηρακλή είναι βαμμένοι από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό, ρε φίλε, ένα λεπτό. Περίμενε, αυτό το πράγμα. Αυτό, ένα λεπτό, μη συγχύζεσαι. Έχω απάντηση. Ο Σαββίδης ορκίστηκε στη μητέρα του, ο Ιβάν, ότι θα ρημάξει αυτούς οι οποίοι φάγανε λάχανο τον Παοξή και βρίζαν τη μάνα του. Από εκεί και πέρα, οι λεπτομέρειες, αυτό που λες είναι μια λεπτομέρεια του ρεπορτάζ. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σαββίδης ορκίστηκε στα κόκαλα της μητέρας του. Ρε, καλά, έκανε. Και στα... Άκουσε με. Θες ρεπορτάζ. Ναι. Στον πατέρα και στη μητέρα του νεκρού οπαδού του ΠΑΟΚ ότι θα τους διαλύσει. Θες κι άλλο, ρε, να σε πω. Εγώ δεν διαφωνώ. Λοιπόν, τι να σε κάνω τώρα. Αλλού θέλω να καταλήξω. Παρακαλώ. Ναι. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κυνηγάνε αυτή τη στιγμή το παδικό κίνημα είναι στοχοποιημένοι και πληρωμένοι από τον ΠΑΟΚ. Έτσι σου λέω. Ρε παιδάκι μου, αυτά τα πράγματα, αυτά είναι λεπτομέρειες που λέτε. Ναι, λεπτομέρειες είναι σημαντικές, έτσι. Ωραία. Για το πόσο έχει στοχοποιηθεί ένα κίνημα. Ένα. Δεύτερον. Εσύ, πριν πεις το δεύτερο. Ναι. Θα κάνει κακό στον Ηρακλή ή καλό αν διαλύσει αυτό το κίνημα ο Σαββίδης? Ερωτώ εσένα εγώ και τον κόκκινο. Με ρωτάς σαν ΠΑΟΚ ή σαν οπαδό του Ηρακλή? Σε ρωτάω σαν φυσιογνωμία, σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Εάν κλείσει τη θύρα 10 ο Σαββίδης, θα κάνει καλό ή κακό στον Ηρακλή? Δεν θα μπορέσει να την κλείσει και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Στο λέω όσο και να προσπαθήσει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, σου λέω αν την κλείσει. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Το λέω εγώ. Δεν το ξέρω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ δεν έχω καμιά κόντρα με κανένα σύνδεσμο. Εγώ καταγράφω τα γεγονότα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, όσο και να του συνεχίσει, δεν πρόκειται. Και σε λένε άνθρωπο που δεν είναι στην αυτονομική θέση. Τελείωσε, πάμε παρακαλώ. Ναι, τρίτο. Δεύτερον, ο επικεφαλής του αθλητικής βίας. Μπορούμε να μάθουμε στο Facebook του αν έχει το πέταλο του ΠΑΟΚ και είναι συνδεσμένος του ΠΑΟΚ ή όχι. Είναι ΠΑΟΞΙΣΙΝΟΣ το λόγο. Να τα λέτε όμως αυτά, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν προς τα έξω. Γιατί, κύριε Πιπέρατε, τώρα δεν σου λέω ότι είναι ΠΑΟΞΙΣ. Συγγνώμη. Κακό που είναι ΠΑΟΞΙΣ, δηλαδή.
Μισό λεπτό να πω δύο πράγματα και θα κλείσω. Δεν θα κουράσω. Ναι. Τρίτον. Γίνεται τώρα, γίνεται μια δίκη. Εντάξει, με τον Άσο και τα σχετικά. Με τον Άσο και τα σχετικά, βέβαια. Κακώς χάθηκε, δεν εξετάζω αυτή, είναι ψηφτένε, ψηφτένε. Αλλού θέλω να καταλήξω. Για πάμε. Πριν μια εβδομάδα ναι. έγινε ένα παιχνίδι στο Παλαθάκι το οποίο έπαιζε Πάκο Χερακλής. Ωραία. Ο Φέργκισον κατέδειξε δύο ανθρώπους συγκεκριμένους, έτσι, οι οποίοι. Και τον κάνανε το. Τι Μαϊμού, ναι. Το σύμβολο ναι, της Μαϊμού ναι, και τα σχετικά. Ναι. Όταν λοιπόν τους κατέβηξε και έγινε καταγγελία από τον κύριο Φέργκισον, ναι. οι κύριοι του αθλητικής βίας είπανε δεν τους γνωρίζουμε, πέρασε το αυτόφορο. Εντάξει, δεν το συλλάβανε. Άρα λες ότι καταγγέλεις. Μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό ναι. να τελειώσω, άφησε με λιγάκι. Και τελείως συμπτωματικά και θυσία, αφού πέρασε το αυτόφορο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατέβεται υπέρ του Νάσου. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να τρελαθούμε τελείως. Ο άνθρωπος ο οποίος υπέδειξε ο Φέργκισον και έπρεπε να το πιάσει στο 48ο. Δεν τον ήξερε. Επόμενη γραμμή, τα είπες, ωραία. Είναι φυσιολογικά αυτά που λες. Να μιλήσει υπέρ του Νάσου. Παιδάκι μου. Να τρελαθούμε τελείως. Γιατί συγχύζεσαι. Πόσο δικαίωμα μπορεί να είναι μια δίκη. Πουλάκι, όταν έχω δεξιά και έρθω άνθρωποι βαμμένοι για να μιλήσουν υπέρ του Νάσου όταν πιο μπροστά δεν τους ήξερε τον. Τέλος. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Κατανοώ. Ωραία. Ο κύριος Σαββίδης ορκίστηκε ότι θα καθαρίσει την μπουγάδα. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα είναι μια κόντρα πολλών ετών του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή που ξεκινάει από τη θύρα 10. Αν η θύρα 10 είναι ισχυρή ή ο κύριος Σαββίδης είναι ισχυρότερος, θα φανεί στο χειροκρότημα. Εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα. Ούτε με τον έναν είμαστε, ούτε με τον άλλον. Καταγράφουμε τα γεγονότα. Παρακαλώ. Τουλάχιστον εγώ που δεν έχω ομάδα, οπαδικό κίνημα, θρησκεία και τα λοιπά. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα, έλα. Κύριε. Έλα, μάλιστα, ναι. κύριε. Ναι. Λοιπόν, Αριανός και Πόντιος. Είσαι Αριανός και Πόντιος. Δύο, λοιπόν, δύο ακούστε λίγο, γιατί αυτό έχει παραγίνει το κακό. Να γιάσει το στόμα του προηγούμενου. Δεν ξέρω αν υπόθηκε. Χθες ήταν η μέρα γιορτής, δεν πήρα τηλέφωνο, δεν άκουσα, δεν ήθελα να ακούσω. Εντάξει, μπράβο στον ΠΑΟΚ, αυτά. Δεν ξέρω αν είπατε για το Ιβανόφι, ότι έγινε την Κυριακή, παιδιά, που ήμουν και εγώ εκεί. Το έμαθα εγώ. Πήγαν οι ΠΑΟΞίδες και κάνανε ζημιά στο Ιβανόφι. Πήγαμε, άκουσε με λίγο Κωστή, πήγαμε τον ξάδερφό μου εγώ, ο οποίος είναι ΠΑΟΞής, έτσι, θα πήγαινε μετά στο γήπεδο. Πήγαμε να δούμε τον Ανιψιό και ήρθαν οι ΠΑΟΞίδες, ένα γήπεδο γεμάτο παιδιά και οικογένειες. Γεμάτο παιδιά και οικογένειες. Το ξέρω, φίλε, κάνανε ζημιά. Και ήρθαν οι ΠΑΟΞίδες και βρίζαν και φτύνανε και πήγαν να χτυπήσουν μητέρες και παιδιά. Πόσο θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Και δεν ήταν κανένας εκεί να τους πει να τους πιάσει. Αυτή είναι ελεύθερη αυτή τη στιγμή. Και άρα, δεν είναι μόνο αυτό. Άρα εδώ καταγγέλλεται ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην πόλη. Και έγινε στη Μίκρα, στον τελικό τη ΕΚΑΘ εφήβων Άρης ΠΑΟΚ, μας περιμέναν 20 κρανοφόροι έξω. Κάνα ελεύθερη είναι πάλι αυτή. Έχει γίνει τον τελευταίο καιρό τεράστια αβάντα προς αυτούς τους οπαδούς. Δεν είναι όλοι πάνω. Εντάξει, και στη γειτονιά μου ήρθαν με κράνη και δεν πιάσαν κανέναν. Ναι, μπράβο, στο Κανάρι ήρθανε και δε όλοι είναι ελευθεροί. Και τι να κάνω, ρε φίλε, να βάλω στολή εγώ αστυνόμου και να τους πιάσω. Όχι, δεν ξέρω, εγώ το λέω. Δεν το λέω ότι φταίει. Καλά κάνεις και το λες. Σε μια δημοκρατική χώρα έτσι, να πείτε τα παράπονα σας δημόσια. Ότι δεν είναι όλοι οπαδοί, είναι συγκεκριμένοι οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν τους πιάνουν. Τελείωσε. Καταγγέλθηκε, πάμε επόμενη γραμμή. Λέγε, ρε Γρηγόρη, γαλλικό πίνεις. Ωραία κούπα. Αρχοντική. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Πολύ ωραία. Γρηγόρη! Οχ, οχ. Να σου κάνω μια ερώτηση, Γρηγόρη. Oh. Ποιος άρχισε πέρσι να πάρει το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ. Και κάτι ακόμα. Να ρωτήσω τον κύριο Αυτόπουλο, τώρα θα του κάνω δύο ερωτήσεις. Κάνε. Θα σου κάνω. Λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν υπαρκτό πρόσωπο, έτσι. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ναι. Ήταν Θεός, ημίστος. Ημίστος ήταν. Ο Χριστός είναι υπαρκτό πρόσωπο. Υπαρκτό πρόσωπο. Το αφιβάλλεις αυτό? Όχι, ήταν, φυσικά ήταν ιστορικό πρόσωπο. Ιστορικό πρόσωπο και οι χρονολογίες όλες είναι αληθινές. Από τον Χριστό, πρώτο Χριστό και μετά Χριστό. Το μετράνε, ναι, ωραία. Ωραία. Εγώ πιστεύω. Άμα ρωτήσω τώρα 1.000.000 χριστιανούς, μετριώνται από τη γέννησή του ή από το θάνατο του, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει. Από τη γέννησή του. Δεν ρωτήσα εσένα, ρε βλάκα. Τους άλλους. Επίσης, ναι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Νταμπλ. Ήρθε η ώρα να πάρει τον Νταμπλ. Ο Καστοριανός δεν ξέρω αν ξεγυμνώθηκε. Θα ξεγυμνωθεί. Πήρε κιλά και δεν μπορεί να βγάλει την κοιλιά του. Θα ξεγυμνωθεί μετά. Άστον, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Αν πάρει ο Πάκο τον Νταμπλ, θα ξηρίσει το κεφάλι μου. Πάμε να το ξηρίσω εγώ άμα θέλει. Πάμε κοντά. Δωρεάν. Στη Θάσο θα έρθει, στη Θάσο. Στη Θάσο, άκου να δει τώρα. Άκου να δει. Τα λεφτά τα έδωσε που σέταξε προχθές ή τζάμπα πήγε. Να έδωσε ένα τάλιρο χθες.
Αντί για 20 κοτάλινο, σου έδωσε ο γύφτος. Εσύ κόκκινα 20 έχεις δώσει σε κανένα στη ζωή σου. Μπουρμπουάρ έχεις δώσει πολύ. Κοντάζει 20 ευρώ δημοσίου. Είναι μια όμορφη ιστορία. Τον τρώσδρο τον άνθρωπο. Ιστορία. Είμαστε πρωταθλητές πια και θέλω να πω κάτι τον κύριο Μαλάτο να του θυμίσω ότι στο παιχνίδι ήθελα να πάρω χθες ξανά αλλά δεν πρόλαβα. Ο Μαλάτος είπε κάτι για το Αστέρα, πάω Καστέρα Τρίπολη στην πρώτη αγωνιστική παρόσα Μαϊμού πάνε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο θέλω να του πω ότι είπε να αποβληθούν και οι δυο σέντερ μπακ του Αστέρα Τρίπολη δίκολο τους ήταν συνέχεια. Και δεύτερον είναι απέναντι στο πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν το έδωσε. Και έδωσε αυτό το πέναλτι στο δεύτερο. Δηλαδή, είναι ανοιχτός που είναι ο διαιτητής, μας κάνουν Αλέξανδρε, ωραία, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τελευταίο. Ναι. Όταν ο Ζαμπά αποβλήθηκε στην ΑΕΚ ήταν δίκαιη αποβολή του, που τον έδωξε άλλο κάπεσε κάτω ο Ζαμπά και τον σκόκκινησε ο Ζαμπά. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Από το φίλο του Σαξίδη. Από χθεσινή εκπομπή, ποια να αγαπάς, τη Στέλλα ή τη Φαρμακοποιό. Όποια γουστάρω εγώ θα πάρω. Λοιπόν, ναι. Έχω ενημέρωση. Όπα. Τρεις σύλληψεις αυτά που γίνανε στη ΜΕΝΤ. Ναι. Εντάξει. Δύο άτομα από 6 μήνες και ο τρίτος 5 μήνες. Φάγανε. Ναι. Πολύ ωραία. Γιατί αυτό. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ εκεί. Ναι. Όχι, σε ενημερώνω γιατί πέσανε. Θα παρτίσαν κράνη, ρόπα, αλλαγή κτλ. Ναι. Σε ενημερώνω ότι υπήρξε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Άρα άδικα κατηγορούν αυτοί εκεί πέρα. Άρα κινδυνεύεται και από τις δύο μέρες. Εσύ το είπες. Ναι. Με ενημερώνουν ότι υπήρχαν τρεις συλλήψεις ναι. Και υπήρχαν τρεις καταδίκες. Ωραία, πολύ καλά. Εντάξει. Πολύ καλά. Έτσι έπρεπε να γίνει. Οι μαγκές πληρώνονται. Αυτό είναι το μήνυμα. Οι μαγκές πληρώνονται. Εσύ τι οι βλακίες πληρώνονται. Στο τι σε γραφείο τύπου της αστυνομίας, εσύ τώρα δεν καταλαβαίνω. Καμία σχέση με αυτό. Την αλήθεια λες. Δικηγόρος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που ενημέρωσε δικηγόρος είναι. Δικηγόρος πιανού. Απλά έτυχε να ξέρει το περιστατικό. Τελείωσε, ρε, πάει. Η αλήθεια πρέπει να με ενημερώνει. Πάντα η αλήθεια. Να ξέρεις, γιατί είναι λάθος η ενημέρωση που έδωσε. Αν δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορεί να ήταν παραπάνω συλλήψη, έπρεπε να είναι. Κράζουμε, λέμε μπάτσι αυτά εδώ, αλλά όταν γίνεται κάτι. Τελείωσε. Πάει. Την αλήθεια. Η αλήθεια εδώ, εδώ η αλήθεια. Άμα κάνουμε λάθος, να μας διορθώνεται. Τέλος. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλα 20 λεπτά. Οι γραμμές είναι δικές σας, το 2310 και τα 390. Έχω άλλες τρεις προσκλήσεις, Α02 κενό. Βεργίνα ονοματεπώνυμου στο 54-344, οι τρεις πρώτοι, όχι παραπάνω, για να δει την παράσταση την οποία δίνουμε η κυρία Επιθεώρηση. Την Τετάρτη, 1 Μαΐου και ώρα 10 παρατέταρτο. Πάμε σε κόσμο, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Εγώ. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, κόκκινε, γεια σου, Κωστή. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω αυτό το ατρόμητο που βγήκε πριν και έλεγε ότι είναι ατρόμητο μόνο και δεν είναι γάβρος και διάφορα τέτοια. Αν ήτανε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τελικό κυπέλλου θα ήταν μέσα στην κερκίδα του γάβρου. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία μικρή ομάδα όπως Ξάνθη, Εργοτέλης, Ατρόμητος, Αστέρας κτλ. Που να μην είναι δεύτερη ομάδα. Έτσι, τη λένε σαν πρώτη αλλά η δεύτερη της ομάδα ή η πρώτη της ομάδα είναι. Ανάλογα. Λοιπόν. Ξέρεις ποιο θα έπρεπε να βάλει τώρα ο Σαββίδης στο τέτοιο, στο Open, το Ζαγοράκη. Ο Ζαγοράκης, ρε φίλε, είναι ευρωβουλευτής. Γι' αυτό ρε, επειδή έχει βράδυ αλόγου και τα λέει τόσο καλά. Λοιπόν, νομίζω κοροϊδεύεις τώρα. Κοροϊδεύω, αυτό κάνω. Ναι. Αν λοιπόν, και ο Ζαγοράκης, όταν... στην μπάλα πάνω, την εφράδη αλόγου του, εντάξει, αλλά στην μπάλα επάνω, εγώ μίλησα μαζί του πολλές φορές. Ξέρει πολλά, ξέρει όντως, ναι. Το ξέρει αυτός, το αντικείμενο. Αυτός που είναι τραγικός. Το ξέρει το αντικείμενο. Που... Δηλαδή και ο Ζαγοράκης θα μπορούσε να γίνει και προπονητής. Ναι. Ο Ζαγοράκης θα μπορούσε να γίνει. Εκπομπή. Ναι, ξέρει. Δηλαδή θα συνομιλήσει μαζί του και θα έχει άποψη καλή πάνω στην μπάλα ο Ζαγοράκης. Ναι. Άσε τώρα για τη Βουλή και αυτά δεν με ενδιαφέρει. Τώρα ο άνθρωπος θέλει να πάει εκεί, αλλά το ποδόσφαιρο. Όταν το σταματήσει ο Ντέμις και ο Ζαγοράκης έχει θέση στο ποδόσφαιρο σαν παλέμαχος. Ναι. Ο Ντέμις σαν παλέμαχος δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο. Αν μπορεί να το καταλάβετε. Ο Κατσουράκης δεν τώρα το κάνω επίθεση. Βλέπω, κλείνω και βλέπω. Ναι. Ό,τι πει ο κάκος, ακριβώς το αντίθετο θα πει ο Κατσουράνης. Αυτό είναι, μπορεί, ρε φίλε. Αυτό μπορεί να το λέει ο σκηνοθέτης, δεν το ξέρεις. Για να προκαλέσει. Και τι είναι, έργο παίζουν, ρε, ή δεν είχαν μας για να προκαλέσει, ρε Κωστή. Έργο παίζουν. Τι νομίζεις, ρε, ότι είναι
μπακαλόγι φταμιντού. Έρχεται σαν εσένα. Έλα, έρχεται 2 και 10 και περιμένει, μιλες ποια είναι τα θέματα να μιλήσεις. Λοιπόν, στην μπάλα επάνω, ας την μπάλα. Αυτοί μπορεί να κάνουν 15 πρόβες πριν κάνουν την μπάλα. Δεν μοιάζει για κανέναν άλλον την ανάλυση. Ας την ανάλυση. Το τελευταίο που είσαι από την αρχή που είπες, ότι οι Παοξίδες δεν είπαν ποτέ να πάρουν την ομάδα στα χέρια τους, ενώ οι άλλοι το είπανε. Έτσι, ο Άρης και ο Ηρακλής όποτε είπανε να βάλουν το χέρι στη τσέπη δεν το βάλε κανένας όμως. Δεν έτσι, υπάρχει Άρης και Ηρακλής να πληρώσουν. Ο Καρυπίδης πληρώνει προς το παρόν. Άλλο λέω, όσες φορές χρειάστηκε, αυτός λέω, όσες φορές χρειάστηκε να δώσουν χρέη δεν δώσαν κανένας από τους φιλάδες. Οι Παοξίδες που δεν είπαν να πάρουν την ομάδα όταν χρειάστηκε ο Πάοκ λεφτά ήταν εκεί και βάλαμε βαθιά το χέρι στη τσέπη. Ποιοι Παοξίδες βάλουν το χέρι στη τσέπη? Και εγώ ακόμα και ο καθένας. Είδα το μπάσκετ πόσο το χέρι στη τσέπη το έχετε βάλει. Άσερε την παραμύθα τώρα. Άλλες εποχές τώρα. Τι άλλες εποχές, οι μαύροι τρώνε σκυλιά στον δρόμο να πούμε. Όταν χρειάστηκε με τους Αλπηγίδες, θυμάστε πόσο βαθιά το βάλαν όλοι το χέρι στη τσέπη. Τώρα περιμένουν από τους Σαββίδη, κακά τα ψέματα, έτσι. Άλλα χρόνια, κρίση δεν είχε τότε. Όντως, στην προ-κρίση εποχή, υπήρχε παντού. Υπήρχε παντού ο Κόκκινος. Και Αργιανή δώσαν τα 10.000, όχι, πώς. Τι έγινε? Καλά τα λέω, με το Πασόκ τότε, με χρυσά κουτάλια έμασταν και δίναμε δωρεές και στον ΠΑΟΚ και παντού. Δεν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί τότε, φίλε. Τώρα υπάρχουν, αλλά δυστυχώς είναι αργά. Λοιπόν, ΠΑΟΚΑΡΑ λοιπόν και πες στους Αργιανούς να το χωνέψουνε. Γεια σας. Το θέμα το χωνέψουν οι Ολυμπιακοί, οι Αργιανοί τι να χωνέψουν? Οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί και οι Αχρίδες είναι χορτάτη κεφάλα. Οι Αργιανοί και οι Ηρακλήδες είναι οι διψασμένοι. Άστον Ηρακλής. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα σας κύριε. Όπα, καλό στο ψυχικό. Άντε, 3/4 περιμένω. Τρία τέταρτα περιμένεις, σταμάτα. Σε θέλω στη Μαρμίτα πανελίστα. Ναι, το από Σεπτέμβριο είπαμε, όχι τώρα. Πρέπει να βρεθούμε, να μιλήσουμε. Εντάξει, το θέμα έχουμε ολόκληρο καλοκαίρι. Ναι. Σε θέλω και κανένα καρπούζι να φάσεις. Μην πας, ρε, μην πας. Δεν τον ακούς. 20 ευρώ επί τον Αλέξανδρο, τον έφαγε 15. Άσε, ρε, χουβαρτά κόκκινες. Δεν θέλω λεφτά, βέβαια, δεν θέλω λεφτά. Α, τζάμπα. Τζάμπα, εντάξει. Άσε, θα του ζητήσω τίποτα άλλο μετά. Άσε. Το κυμπαρδί σου. Λέγε, φίλε. Αυτό το παλικαράκι που πέθανε σε 22 χρονών, ρε. Αυτό το παλικαράκι που πέθανε 22 χρονών, πώς πέθανε. Τι ήπιε, ρε, γαμό. Παιδιά, ούτε για αστείο αυτό. Φίλε, σε παρακαλώ. Καλά, κοκκινή, καλά. Σε παρακαλώ, χάθηκε ένα νέο παιδί από παθολογικά αίτια. Και καθόμαστε και συζητάμε για... Είναι αμαρτία, είναι προσβολή στο νεκρό. Δεν πρέπει να πούμε από τι όχι, παιδί. Θα πει ο ιατροδικαστής. Γι' αυτό λέμε. Πώς πεθαίνεις έτσι. Λέω, κοκκινή, δεν είπα τίποτα. Ρε φίλε, είναι δυνατόν. Καλά, εντάξει, εντάξει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ή ακούω άλλους που βρίζουν και χαίρονται επειδή τα παοξίσει ή είναι κάτι άλλο. Είναι δυνατόν. Τέτοια, ρε, όχι, είναι τέτοια, δυνατόν, ρε. Πέθανε ένα νέος άνθρωπος. Και χαίρεστε. Όχι ρε, γιατί να χαρούμε, ρε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Ποιος χάρηκε ρε κόκκινε, άμα στρελάνεις ρε. Για χαρά τώρα μην έχεις τρελαθεί ρε. Έχεις χαζέψει ρε. Σε άλλο κόσμο ζήσου. Τέλος πάντων, εντάξει. Ρε, πεθάνει ένας 20 χρονών και αχαρώ ρε, επειδή είναι άλλη ομάδα. Όχι εσύ ρε. Όποιος και να είναι. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι. Τώρα αυτά είναι βαριά ρε κόκκινε, εντάξει. Πολύ βαριά ρε. Όπως βλέπεις κρατάω κάποιες αποστάσεις από πολλά πράγματα. Ναι. Και το αναφέρω αυτό γιατί τρελάθηκα, λέω είναι δυνατόν. Πεθαίνει κάποιος και χαίρεσαι. Όχι, γιατί με χαρέσει σοβαρά. Πάμε παρακάτω, δεν την πιστεύω αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, Κώστα, ο Λάμπρου τώρα άρχισε να στρέφει τα βλέμματα η Sporting. Αυτός έχει μέχρι το 20 συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Τι 20? Ο Λάμπρου θέλει 10 λιμιού στην καθησιά του. Πολύ καλός παίκτης είναι. Ναι, ναι, έχει δυναμώσει. Τον έχω δει τώρα τελευταία στο γραφείο, έχει αλλάξει, μιλάμε 180 μοίρες πέρα. Είναι που δεν άξιζε, βρε, άκου, εγώ ξέρω τι λέω, είναι που δεν άξιζε, που μας κάναν και χάρη. Βγαίνουν κάποιοι λες και τον αγοράσαμε. Δεν κάναμε κόκκινε, 300 χιλιάρικα σου δώσαμε. Δεν σου κάναμε χάρη. Πώς θα τον πουλεί, φίλε, πόσο, όταν είχε. Όταν ερώτησα, άκου, αν φοράς παντελόνια θα απαντήσει κάτι. Ναι, ναι, έδωσες ένα 600 για το Λέοβατς. Ναι. Και έδωσες 300 χιλιάρια για το Λάμπρου. Και προσπαθείς να με πεις ότι μου έκανες χάρη. Όχι ρε φίλε, συγγνώμη. Κάτσε, δηλαδή ρε, αν, θες Λέοβατς... αν θες να είσαι στοιχειωδός σοβαρός. Πόσο χρόνο ήταν ο... Αν θες να είσαι στοιχειωδός σοβαρός, δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Δεν λέγεται αυτό. Το άλλο λέγεται. Δεν με έκανες χάρη. Κάτσε. Όταν πήγαινε και ζητούσε λεφτά από το Σαββίδι ο Παπαθανασάκης.
και... Ξεφτύλα. Ξεφτύλα. Άλλο αυτά αυτό. Λέγονται. Άλλο αυτό. Αυτά λέγονται. Αλέγονται αυτά. Αυτά λέγονται. Δεν καταλαβαίνω. Αυτά όχι απλά λέγονται, παραλέγονται. Αυτά παρα... Είδες να θέλουν να κρυφτούνε. Αλλά μην μου λες... Ποιος έδινε εκείνη την εποχή 300.000 για το λάμπο. Πες μου μια ομάδα που έδινε τόσα λεφτά. Ρε φίλε, άξιζε σαν επένδυση. Δεν σου έκανε χάρη για τα 300.000. Όχι ρε φίλε, δεν μου έκανε χάρη. Αν είχα οικονομική υγεία ούτε... Βρε αυτοί που είχαν τον Ηρακλή τότε, κοιτούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Ποιοι τον είχαν. Ο Καναδός με τον Γερμανό. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Εγώ δεν ψάχνω. Εσύ το λες ότι δεν σας έκανα. Εγώ λέω ότι τα γεγονότα. Λοιπόν άκου φίλε, τα γεγονότα είναι τα εξής. Ο Ηρακλής πήγε μέσω του Παπαθανασάκη να δαγκώσει το Σαββίδι και να έχει ο Σαββίδης ένα παράρτημα εδώ. Σταμάτα να μάθετε την ιστορία. Αυτό ήθελε ο Παπαθανασάκης. Ήθελε ο Σαββίδης. Και ο Παπαθανασάκης, μάλλον ο Παπαθανασάκης. Ωραία, ο Σαββίδης δεν είχε πρόβλημα. Τη δουλειά του τη χαλάσανε η θύρα 10. Η οποία λέει αυτόνομοι θα είμαστε. Από εκεί και πέρα αυτόνομοι πάμε μόνοι μας. Άλλο η αγωμή, τα μπερδεύει στην αγορά του παίκτη. Το μόνοι μας σημαίνει τραβάμε μόνοι μας σε αυτή τη ζωή και δεν θέλουμε κανέναν να έχουμε. Δεν είναι χάρη η αγορά ενός παίκτη. Ωραία. Άρα κλείς, τραβάει μόνος του. Πάμε εγώ παρακάτω. Εγώ πιστεύω ότι οι αυτόνομοι πάντα κάνουν ζημιά στον Ηρακλή. Φίλε, και πάντα ένωση... φίλε το θέμα μας δεν είναι η αυτόνομη. Σου απάντησε ο Ραπτόπουλος υπεύθυνα. Χάρη δεν έκανε σε κανέναν. Έκλεισες. Πήγε να γίνει το deal. Ισχύει αυτό που λέει. Και είπε η Θεία 10. Χαλάσανε οργανωμένοι. Η Θεία 10 λέει εμείς δεν θέλουμε να είμαστε. Μπορεί να ευθύνονται για όλα τα κακά του κόσμου. Αυτό ισχύει που λέει ο Ραπτόπουλος. Η ουσία είναι ότι. Καλύτερα φτωχός. Μισό λεπτό. Και στον Ολυμπιακό να πήγε ο Παπαθανασάκης πάλι Θεία 10 δεν θα ήθελε. Αλήθεια λες. Ωραία. Άρα αυτό που τραβάει ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι μόνος του, μα όσες δυνάμεις το απομένουν. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό παράδεισο στο παλικάρι. Τουλάχιστον έφυγε ευτυχισμένος. Τι έφυγε ευτυχισμένος, 22 χρονών παιδί ρε. Έφυγε ευτυχισμένος, πήρε μια χαρά ρε αυτό που λέει. Καλό παράδεισο του έχουμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εγώ είμαι κακός άνθρωπος. Που είμαι πολύ χαρούμενος που όλους τους υπόλοιπους τους πείραξε. Όχι, υγιές. Που στεναχωρήθηκαν, είμαι κακός άνθρωπος. Όχι, υγιές είναι αυτό. Υγιές. Mm. Λοιπόν, θέλω να πω στον κύριο Μαλάτο γιατί είπε κάτι χθες από μένα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μαλάτο, συγχαρητήρια δίνουμε σε κάποιον που άξια κατακτάει κάτι και παντελονάτα και αντρίκια. Πέρσι έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ναι. Έδωσε. Ναι. Ντροπή του άμα έδωσε. Σ' ακούει τώρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια όπως σου είπα δίνουν σε αυτούς που το παίρνουν αντρίκια. Τα συγχαρητήρια που μας έδωσε μας αξίζουνε. Ένα δικό μας πρωτάθλημα είναι 10 δικά τους. Γιατί είναι αίτητο και παντελονάτο. Και χωρίς διαιτησία, φύγε. Και όσα δεν φτάνει, αλλά πού τα κάνει κρεμαστάρια. Και μισό λεπτό φύγε. Θέλω να πω κάτι ακόμα γιατί το σερέω πριν τον κάτσει 5 λεπτά. Καλά ρε μη φωνάζεις. Άκουσε με λίγο να δεις. Οι άλλες ομάδες τι είναι, ψυχούλες είναι. Δεν έχουν οπαδούσα τους δικούς μας. Αριανέ, Ηρακλειδέα, εσείς δεν έχετε ψυχούλες. Μόνο εμείς έχουμε ψυχούλες που κάνουν καλά πράγματα. Αλλά ξέρετε να λέτε μόνο για την κατσίκα του γείτονα, όχι για τη δικιά σας την κατσίκα. Να είσαι καλά φίλε. Άιντε, να... Δεν μου λες, περίμενε λίγο. Ρε κόκκινε. Επειδή μ' αρέσεις. Πες μου. Θες έναν συνοπαδό σου να απαντήσει εσύ. Πες μου, λέγε. Αν δεν είσαι κατάσταση και είσαι αγανακτισμένος, να το αφήσω, να απαντήσω εγώ. Όχι, σ' ακούω, πες μου. Λέει χοντρέ, λέει εμένα. Πες ένα παίκτη που πούλησε παραπάνω από το λάβο τα τελευταία 10 χρόνια. Όχι, είναι το μόνο πράγμα που συμφωνώ μαζί σου. Όταν βλέπω. Όχι, είμαι σίγουρος σου γι' αυτό. Όταν βλέπω εγώ ότι αυτός ο παίκτης έχει μέλλον από τότε. Τα 300.000 κορόιδο μας έπιασε. Γιατί τώρα έχει 5. Αυτή είναι άμπαλη ρε Ραπτόπουλε. Οι περισσότεροι που συζητάς από τον ΠΑΟΚ είναι άμπαλη. Μπράβο φίλε. Μπράβο ειλικρινά. Και να τον πω τον έξυπνο. Τον και μιλήσω κόκκινο αργό και μου κρατάς το σερό 5 λεπτά. Το Βέλιο φίλε το. Το Βέλιο φίλε το πούλησε εκατομμύρια στην Εύερτον. Επειδή κάνεις τον πονηρό. Να είσαι καλά φίλε. Πατρονάτου σου πάω ξύς. Μπράβο. Παρακαλώ. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Το πρωτάθλημα είναι πάντως... Μα τι ακούγεται... Μη βρίζεις ρε φίλε. Τι έπαθες ρε φίλε. Άμα σε ενοχλεί κάτι με τη σκευή μη βρίζεις. Τι έπαθες. Στον αέρα είσαι τώρα. Ναι, απλά κάνει ηχό από κάπου. Σ' ακούει ρε φίλε, να δεις εκατομμύριο κόσμος. Τα κόψω να ρε. Είναι δυνατόν.
Ρε σκηνοθέτη, τι θα γίνει. Κάμερα σε μένα, ναι. Κάτσε, θέλω να πω το πρωτάθλημα είναι παντελονάτο. Ένα δικό μας είναι σαν, όχι σαν 10 όπως είπε ο προηγούμενος, είναι σαν 30. Γιατί αν δεν κάνουμε μεταγραφές το καλοκαίρι, μετά από άλλα 30 χρόνια θα πάρουμε πρωτάθλημα. Οπότε ας λέμε ότι είναι τόσο παντελονάτο, ώστε ένα δικό μας είναι σαν 30 δικά τους. Αυτό θα το πεις αν το κατακτήσεις αήττως. Θα το πάρουμε αήττως, εντάξει ρε Κοκκίνε, και τι έγινε. Φίλε, πρόσεχε λίγο. Εγώ θέλω να δω του χρόνου. Ρέση, το γιαούρτι δορκάδο σε πειράζει. Εντάξει φίλε, το άλλο τώρα. Άκου λίγο. Με τον Ντέμι τι πρόβλημα έχετε ρε παιδιά και τη Βάνδη. Δηλαδή η κορυφή του ποδοσφαίρου και η κορυφή του ελληνικού πενταγράμμου, ο Κατσουράνης, άλλος κορυφαίος, ο Κωστόπουλος και εντάξει τώρα ανατριχιάζω που το λέω, ο Λαζόπουλος δηλαδή. Έχουμε πάρει όλους τους κορυφαίους των κορυφαίων, τους συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει 55 χρόνια ένσημα, τους έχουμε πάρει εδώ στο κανάλι και δηλαδή έχουμε να λέμε τώρα για αυτούς. Συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη. Έχουμε μαζέψει στο κανάλι μας ό,τι κορυφή υπάρχει. Συνταξιούχους με ένα, αλλά δεν πειράζει γιατί οι καινούργοι δεν έχουν πείρα. Και δηλαδή σχολιάζουμε για αυτά τα άτομα, τους κορυφαίους. Πάμε παρακάτω. Γεια σου Φαρμακά. Ναι. Πάμε παρακάτω. Έλα. Χαίρετε. Χαίρετε. Κάτι για χθες, για μια αντίδραση του Γρηγόρη που με λύγησε να πω την αλήθεια, έτσι όπως αντέδρασε, είναι που λες Κωστή για το συμβάν με το σκύλο που έπεσε και τον Παοκτσί που τον έσωσε. Και η πρώτη αντίδραση του Γρηγόρη που τη λέει σχολίασε το γεγονός, ναι, είναι να πει πρώτη φορά ακούω σκύλο να μην ξέρει κολύμπι. Ειλικρινά, εκεί με τερματίσε. Είναι υποχρεωμένος ο Κόκκινος να ξέρει αν ο σκύλος ξέρει κολύμπι. Όχι. Εντάξει. Αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Γεια. Πάμε. Μα δεν είναι αστείο. Εσύ ξέρεις ότι η χελώνα, ας πούμε, μπορεί να πεθάνει από πάθηση από τα μάτια. Και εγώ είχα μια χελώνα και την πήγα, ας πούμε, στο γιατρό, στο κτίνιο. Ναι, τα ζώα έχουν ιδιαιτερότητες που δεν τις γνωρίζουμε. Ναι, δεν τις γνωρίζουμε. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αργανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλώς τον. Και εγώ χαιρόμαι, θα πάρει βέβαια. Αργανόπουλε, πότε θα κατέβεις Αθήνα. Εγώ κατέβηκα Αθήνα, αλλά εσύ είχες, να πούμε, αλλεργία. Ρε φίλε, εσύ σε δύο μέρες ήρθες Αθήνα, πήγες τρία καλά και πήγες Κυριακή βράδυ και κάνεις εκπομπή. Πότε τα πρόλαβες όλα, τι διακτηνήσεις. Λοιπόν, άκου εδώ. Τώρα για Πάσχα πότε κατεβαίνει. Μεγάλη Παρασκευή. Και θα σε προλάβω Θεσσαλονίκη τότε, γιατί ανεβαίνω αύριο βράδυ. Άντε, θα σε δω Θεσσαλονίκη. Ωραία, ωραία. Θες ένα αργιανίδικο συνειρμό. Μάλιστα. Άκου λίγο να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Είναι μια οικογένεια 4 ατόμων. Ναι. Πεθαίνει πεθερά. Ναι. Μένουν 3 άτομα. Ναι. Στεναχωριέται η κόρη της, χαίρονται οι άλλοι δύο. Ναι. Οπότε κατά συνέπεια τι σημαίνει, ότι σε ένα γεγονός δεν υπάρχει δυσάρεστο και ευχάριστο. Ναι. Είναι τι νιώθει η πλειοψηφία. Οπότε ναι, στο συγκεκριμένο γεγονός είναι χαρμόσυνο το γεγονός. Ωραία. Ωραία σου εδώ. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Αυτή τη στιγμή, συγκριτικά με τους οπαδούς των άλλων ομάδων, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι κάτω του 50% των συνολικών οπαδών όλης της χώρας. Mm. Είναι ή δεν είναι. Απάντησέ μου ρε. Είναι. Είναι, ωραία. Οπότε αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που χαίρονται μόνο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι λυπούνται, η κατάκτηση του πρωταθλήματος 2019 από τον ΠΑΟΚ αποτελεί χαρμόσυνο γεγονός για τη χώρα ή λυπητερό. Για τους άλλους λυπητερό, για τους παοξίδες χαρμόσυνο. Για τη χώρα, από τη στιγμή που η πλειοψηφία είναι όλοι οπαδοί πλέον των παοξίδων. Αποτελεί χαρμόσυνο γεγονός για τη χώρα. Όχι, είναι λυπητερό για τους άλλους. Είναι στη ώρα που συνεννοούμαστε. Αργιανίδικος συνειρμός. Θα φυγιά μου να μιλήσει και ο επόμενος. Ναι. Παρακαλώ. Έλα. Εγώ. Ναι. Μισό. Δεν κλείνεις και τη μεγαφωνική εγκατάσταση που έχεις σπίτι σου. Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτόνομη θύρα 10. Ο κόκκινος που είναι ηρακλειδέας. Ναι. Ότι είναι αυτόνομη. Από ποιο πράγμα. Ότι είναι μόνοι τους. Είναι μη εξαρτημένοι.
Δηλαδή, άρα όλες οι άλλες, όλοι οι άλλοι σύνδεσμοι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό διαλέξανε, αυτό διαλέξανε, ρε φίλε. Αυτό. Και στον Ηρακλή κάνουν κουμάντο η θύρα 10, δεν κάνει ο πρόεδρος. Δηλαδή, αν ο πρόεδρος θέλει να γίνει τσιράκι του Ολυμπιακού, θα έχει πρόβλημα γιατί η θύρα 10 πει δεν γουστάρουμε. Είναι φιλοσοφία ζωής. Είναι φιλοσοφία ζωής. Δεν γουστάρουμε να είμαστε, καλύτερα να είμαστε β' γ' εθνική παρά να είμαστε τσατσάκι, ας πούμε, του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Τα έχουν καταφέρει. Ορίστε. Τα έχουν καταφέρει τότε. Τι έχουν καταφέρει. Να είναι β' γ' και να μην είναι τσιράκι κανενός. Ναι, αν πάνε α θα είναι αυτόνομοι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αντίο. Επόμενος, παρακαλώ. Έλα. Έλα, φίλε μου. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σας. Καλώς τον. Του Μαρμαρά σας παίρνω από την Χαλκιδική. Ρε, καλώς τον. Τίποτα δεν έχω να σας πω. Είσαστε πολύ ωραίοι. Σας χαίρομαι. Ευτυχώς που δεν μας βλέπεις. Ραπτόπουλε, είσαι κορυφή. Είμαι, βέβαια. Είσαι κορυφή. Ά. Και θα χαρώ πολύ να πιούμε ένα τσίπουρο. Τσίπουρα δεν πίνω εγώ. Τι να πιείρε, φιλάω να τον πυρίσει. Θα τρακάρει. θα πάει, θα καρφωθεί. Σε κάνω κολόνα. Είσαι ωραίοι. Αργιανός είμαι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Από τον πλανήτη Άρη ή ο παδός του Άρη. Από τον πλανήτη Άρη. Γιατί αυτός είναι από τον πλανήτη Άρη που έχω δίπλα μου. Και εγώ από τον πλανήτη Άρη είμαι, ρε. Με δυο τσίπουρα, τρία είμαι. Ωχ. Ναι, και τι μεζέ. Να σας πω ότι είστε οι πιο ωραίοι. Και τι, με τι το συνοδεύεις. Με ό,τι βρω. Δεν έχει σημασία. Ελιές, ό,τι να είναι. Ταραμά σήμερα φάγαμε, τέτοια, ό,τι να είναι. Μα καμαλάκιο δηλαδή, καμιά σουπιά, καμιά χταποδάκι. Ναι, σε άμα βρεθεί μπροστά μας και αυτά να πούμε. Είσαι του ό,τι βρω δηλαδή. Ό,τι ναι. Βρω, ό,τι βρω. Σωστός. Έγινε παιδιά, ευχαριστώ, είσαστε πολύ ωραίοι. Ραπτόπουλε, είσαι κορυφή. Έβε. Έγινε, γεια σου παιδιά. Και πρόσεχε, γιατί λένε ότι όσο πιο ψηλά φτάνεις και τόσο πιο πολύ θόρυβο κάνεις όταν πέφτεις. Ναι, παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Έλα. Εσύ θα κλείσει την εκπομπή. Έλα ρε Πασοκόψη. Λοιπόν, έλα, πάλι με το Πασοκ. Λοιπόν, το πρωτάθλημα το αφιερώνουμε. Ναι. Φουντουκίδη, αφού ανησυχούσε όταν το χάσει, τι ρωτάς. Φουντουκίδη, Παρίδη, Γιάννη Στέφα, Παντελάκη, Σάνο, Λόρεν, κι αν ψήφι, κι αν ξέχασα κανέναν, ναι. Ζητάμε συγγνώμη. Συγχωρεμένος. Ζητάμε συγγνώμη, οπωσδήποτε. Λοιπόν, αίτητο το πιστεύω να πάει, να πάρουμε το κύπελο, και να πάμε 3-3. Πώς λέγεται εσύ, Γρηγόρη, που τα ξέρεις. Πες τα ρε Γρηγόρη. Τρία. Όταν βγάλει ένας ποδοσφαιριστής τρία. Χατ-τρικ. 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 Το καπέλο είναι το χατ. Στο κύπελο τέτοιο θα φωνάζουμε. Θες να κάνεις και χατ-τρικ. Δηλαδή αν το πάρει με μισό μηδέν θα σε πειράξει. Θα τον ενοχλήσει αυτό. Άμα βάλεις κανένα κόλ σαν του Ενρίκε, όπως το Βόλο πάλι θα σε πειράξει. Δεν κατάλαβες. Όχι, και με ένα μηδέν το πάρουμε, αλλά τρία συνεχόμενα κύπελα από την ΑΕΚ χατρίχθανε. Αυτό εννοώ. Άλλο λέω. Άμα παίξεις όπως με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και βάλει μόνη του τέτοιο αυτοκόλλη η ΑΕΚ που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ. Και κάτι άλλο να σας δεν το χαρείς. Και κάτι άλλο που είχατε. Ναι. Λοιπόν, άμα δουλέψεις στην οικοδομή και δεν φας τουλάχιστον 4 φορές κρέας την εβδομάδα, πλάκα, θα διαλυστείς από την καλωσία θα πέσεις. Βρε, δεν στέκεσαι. Γεια! Βασιλική Χρυσογιάννη, Κώστας Κυλίτσος, Πασχαλούδης Παναγιώτης, 6972-475 δεν έχει όνομα, Αρχοντής Δημήτρης, Ατματζίδου Ειρήνη, Γιώργος Κωνσταντάρας, Χρυσάφης Λάζαρος, Γιάννης Πύραλης ή Πυράλης. Λοιπόν, είστε οι 9-10 ζήτησα, οι οποίοι έχετε διπλές προσκλήσεις για την Πορτομαγιά, για να δείτε την παράσταση στο Θέατρο Βαγγίνα στο Ρίδι Καζίνο. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Πρώτα Θεός τα λέμε αύριο. Όχι, με μένα μετά το Πάσχα. Με τον Κωστή τα λέτε αύριο. Ναι, εγώ θα είμαι εδώ.